Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα εκδήλωση του ΕΠΑΜ στα πλαίσια της ενημέρωσης που προσπαθεί να προσφέρει το ΕΠΑΜ ώστε να κατανοήσουμε και να οργανωθούμε για να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτήν την κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύει και παίζει αυτή τη στιγμή να μπαίνουμε στα χειρότερα. Παρόλο βέβαια τα ψέματα που μας λένε. Αυτή η εκδήλωση γίνεται βέβαια και στα πλαίσια των ευρωεκλογών του 2014, οι οποίες είναι πάρα πολύ επικίνδυνες και ύπουλες εκλογές και πάρα πολύ κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης. Μία Ευρώπη η οποία ξεκίνησε σαν Ευρώπη των λαών και μία Ευρώπη η οποία πλέον εξελίσσεται σε Ευρώπη των τραπεζιτών και ουσιαστικά βαδίζουμε σταθερά σε ένα νέο φεουδαρχικό μεσαίωνα, όπου πλέον οι τράπεζες με όπλο το χρέος θα είναι οι μόνοι, ούτως ή άλλως είναι οι μόνοι οι οποίοι έχουν το χρήμα και πλέον με όπλο το χρέος θα μαζέψουν την ακίνητη περιουσία, τα χωράφια, τις επιχειρήσεις και πλέον ο κάθε ένας από εμάς θα πληρώνει νίκη στο σπίτι του, θα είναι ακτήμονα στα χωράφια του και υπάλληλος στην επιχείρησή του. Δυστυχώς αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης και όσο και αν μας φαίνεται δυσίωνο ότι είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει, τι λέτε, αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια, δεν γίνονται. Ας σκεφτούμε πριν 4 χρόνια, όταν το ΕΠΑΜ και ο Δημήτρης Καρδάκης λέγανε κάποια αντίστοιχα πράγματα, πολλοί κόσμος το θεωρούσε γραφικό και μας θεωρούσε γραφικούς και θεωρούσε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, δεν υπάρχει πιθανότητα να γίνουν. Και όμως γίνανε και γίνανε και πολύ χειρότερα. Οπότε καλό είναι να κατανοήσουμε ότι τα πράγματα αυτά θα γίνουν πιθανότατα αν δεν αντιδράσουμε. Και για να αντιδράσουμε θα πρέπει να οργανωθούμε και είναι πολύ σημαντικό το να οργανωθούμε γιατί εδώ και δεκαετίες αυτό το σύστημα προσπαθεί να μας έχει κατακαιρματισμένους και το βλέπουμε και τώρα που ενώ καταραίει το σύστημα δημιουργεί συνέχεια κλόνους του, μικρούς κλόνους οι οποίοι δεσμεύουν 0,1, 0,2, 0,5%. Δημιουργούν καινούργια παρακλάδια, ποτάμια, αριάκια, γέφυρες, ελιές, στην προσπάθεια να εγκλωβίσουν τους ψηφοφόρους σε παλιές και δυστυχώς αποτυχημένες επιλογές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θέλουμε να χτίσουμε ένα καινούριο σπίτι και δεν μπορούμε να το χτίσουμε με υλικά ανακύκλωσης. Πρέπει με μπάζα και δυστυχώς να μην το πω και χειρότερα. Πρέπει με καινούργια υλικά να χτίσουμε κάτι καινούριο. Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε ένα ερείπιο να το επιδιορθώσουμε. Πρέπει να χτίσουμε κάτι καινούριο από την αρχή και γιατί θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ειδικά στην Ελλάδα, με μια νομοθεσία η οποία έχει γίνει παρανοϊκή. Χρειάζεται ένα reset. Δηλαδή, οι τράπεζες έχουν μαζέψει το χρήμα, δεν κυκλοφορεί τίποτα στην αγορά. Οι επιχειρήσεις κλείνουν μία μετά την άλλη, μία μετά την άλλη. Υπάρχουν αυτοκτονίες, 3 εκατομμύρια Έλληνες είναι ανασφάλιστοι, 1,5 εκατομμύριο είναι χωρίς δουλειά. Πόσες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν φύγει στο εξωτερικό. Και αυτοί που έχουν δουλειά, έχουν δουλειά για 200-300 ευρώ και άντε λίγοι τυχεροί έχουν για 800 και 1000 ευρώ. Η κατάσταση δυστυχώς είναι αυτή. Η πρότασή μας είναι οργάνωση και πάνω απ' όλα να αγωνιστούμε, να μην καταλήψουμε την προσπάθεια για να καταφέρουμε το τελικό πρόταγμα του ΕΠΑΜ, το που είναι και το πιο σημαντικό, που είναι η δημοκρατία. Και όταν λέμε δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα, το οποίο είναι καθαρά ολιγαρχία, καθαρή ολιγαρχία. Όταν λέμε δημοκρατία εννοούμε περιορισμένη θητεία των αιρετών, εννοούμε συνεχή λογοδοσία και έλεγχο, εννοούμε ανακλητότητα και εννοούμε πάνω απ' όλα συμμετοχή. Συμμετοχή ενεργών πολιτών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε, πιστεύω, στην συζήτησή μας με πρώτη ομιλήτρια, την Φιδανάκη Γεωργία, μέλος του ΕΠΑΜ Ξάνθης και υποψήφια ευρωβουλευτή. Καλησπέριζω όλους τους κυρίους και κυρίες που βρίσκονται σήμερα εδώ μαζί μας. Ονομάζομαι Γεωργία Φιδανάκη, ζω, εργάζομαι και μεγαλώνω τα παιδιά μου εδώ στην πόλη της Ξάνθης. Υποψήφια ευρωβουλευτής με το ενιαίο Παλαϊκό Μέτωπο.
Δεν ήμουν επαναστάτης. Δεν ήμουν πολιτικό πρόσωπο. Με ανάγκασαν οι συνθήκες να πάρω θέση και να συστρατευτώ μαζί με άλλους ομοειδεάτες. Θα μιλήσω απλά όπως απλή είναι η ιδιότητά μου, Ελληνίδα εργαζόμενη και μητέρα η οποία ανησυχεί για το μέλλον των παιδιών της. Επειδή μέσα από την δουλειά μου βίωσα από πρώτο χέρι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με όλους αυτούς τους αντισυνταγματικούς νόμους, απλά κατάλαβα ότι δεν έχει νόημα να μένω στο σπίτι και να μερικάζω το πρόβλημα. Πήρα μια βαθιά ανάσα και με όσο θάρρος βρήκα, έκανα ένα βήμα μπροστά και πήρα θέση στα γεγονότα. Εν ολίγης τοποθετήθηκα. Τοποθετήθηκα σε θέση μάχης. Γιατί για όσους δεν το κατάλαβαν τούτο εδώ που γίνεται, πόλεμο το λένε, μόνο που είναι οικονομικός. Τώρα τι θα καταφέρουμε όλοι εμείς του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, θα το δείξει η ιστορία. Το δικό μου όφελος σε πρώτη φάση, έχω ανθρώπους να μοιραστώ την αγωνία μου και να δεχτώ τη δική τους. Δεύτερον, θα μπορώ να δω κατάματα τα παιδιά μου όταν μετά από χρόνια με ρωτήσουν «Εσύ τι έκανες για μας?» Δεν ονειρεύομαι μεγαλεία. Ένα μήνυμα θέλω μόνο να στείλω σε όλους εσάς και να σας πω. Όταν ένα σύνολο ανθρώπων βαδίζει σε ένα μονοπάτι και διαπιστώνει απώλειες, αυτοκτονίες, μετανάστευση της νεολαίας μας, αδιέξοδα, διάλυση παραγωγικού ιστού, διάλυση νοσοκομείων, διάλυση παιδείας και τόσα άλλα, τι πιο λογικό, τι πιο ρεαλιστικό να αναζητήσει νέο μονοπάτι, νέους δρόμους, νέες λύσεις, νέες ιδέες. Ξέρω ότι το καινούριο τρομάζει. Ξέρω επίσης ότι η δύναμη της συνήθειας είναι ισχυρή. Ποια συνήθειας δηλαδή, που τα τελευταία 6 χρόνια ψάχνουμε να καταλάβουμε τι διάολο γίνεται εδώ πέρα. Εδώ που φτάσαμε λοιπόν, και μην μου πει κανείς ότι θεωρεί τα μνημόνια ευλογία, εδώ που φτάσαμε, πιστεύω ότι η λύση θα δοθεί αν δούμε το πρόβλημα έξω από το πλαίσιο. Έτσι διδάσκουν κάποιοι δάσκαλοι του management. Έξω από το πλαίσιο. Έξω από αυτό που όλα τα κανάλια διατυμπανίζουν ότι είναι μονόδρομος. Μια λύση την οποία εδώ και πολύ καιρό λέει και επαναλαμβάνει ο Δημήτρης Καζάκης. Μία αναγνώριση και διαγραφή του χρέους ως επαχθές με βάση το διεθνές δίκαιο. Ακύρωση όλων των δανειακών συμβάσεων και συνθήκων. Έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Μετάβαση σε εθνικό νόμισμα και εθνικοποίηση των μεγάλων τραπεζών με πρώτη την Τράπεζα της Ελλάδος. Δίκη και τιμωρία των υπευθύνων για την χρεοκοπία και το ξεπούλημα της Ελλάδας. Συντακτική Εθνοσυνέλευση και νέο Σύνταγμα. Για να τα καταφέρουμε όλα τα παραπάνω, πρέπει να ξεκινήσουμε αφήνοντας πίσω ό,τι μας χωρίζει, δεξί και αριστερή να ενωθούμε. Σε ένα ενιαίο μέτωπο, αποδεικνύοντάς τους ότι δεν είμαστε διαιρημένη πλειοψηφία, αλλά γνώστες ότι όλοι μαζί μπορούμε. Εγώ έκανα το πρώτο βήμα. Εσείς, ευχαριστώ. Η κυρία Γεροντάκη Αλεξάνδρα, στέλεχος επιχειρήσεων και υποψήφια ευρωβουλευτής του ΒΑΜ. Παρακαλώ. Γεια σας. Ονομάζομαι Γεροντάκη Αλεξάνδρα. Είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ από τη Θεσσαλονίκη. Η εργασιακή μου εμπειρία είναι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Συμμετέχω στις ευρωεκλογές με το ΕΠΑΜ για να συμβάλλω με τις δυνάμεις μου στην ανατροπή του καθεστώτος λιτότητας και χειροκοπίας και στην απελευθέρωση της χώρας μας από τους ξένους στοκοβλήφους. Ανήκω στην ομάδα των ομολογιούχων του Δημοσίου που ληστευτήκαμε μέσα σε μια νύχτα μέσω του PSI. Μέχρι τώρα είχαμε 17 αυτοκτονίες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε την τελευταία αυτοκτονία στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που μας συγκλώνει σε όλους. Αυτή η αυτοκτονία έρχεται να συμπληρώσει τον ήδη ψηλό αριθμό αυτοκτονιών στην Ελλάδα. Εμείς στο ΕΠΑΜ πιστεύουμε ότι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε την κατάθλιψη και τις συνέπειές της είναι η συλλογική δράση και η αφύπνιση όλων των Ελλήνων ανεξάρτητα από κομματικές ταυτότητες. Πρέπει να ξεφύγουμε από την απομόνωση και τον ατομισμό και να μάθουμε να ενεργούμε ενωμένοι. Μόνο έτσι θα πάρουμε πίσω τις ζωές μας και την πατρίδα μας.
Το ΕΠΑΜ συνιστά στην πράξη την εθνική, πατριωτική και δημοκρατική ενότητα του λαού. Δώστε του την ευκαιρία που χρειάζεται για να αποκτήσει θέση και δύναμη στην Ευρωβουλή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κυπριώτης Δημήτρης, στρατηγός αναποστρατεία, πρώτος συντονιστής πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πυρήνα ΕΠΑΜ Ξάνθης για την σημερινή συγκέντρωση και την ευκαιρία που δίνει στα στελέχη του ΕΠΑΜ να απευθυνθούν στους φίλους του. Κυρίες και κύριοι, εκείνο που βλέπουμε, περιδιαβαίνοντας, αν θέλετε, όλη την Ελλάδα, είναι το γεγονός ότι δύο στοιχεία κυριαρχούν στον κόσμο. Το ένα είναι η άγνοια πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι ακούμε πολλά πράγματα, πολλές πληροφορίες να συγχέονται μία πίσω από την άλλη. Και αυτή η άγνοια μας οδηγεί σε ένα άλλο πολύ φοβερό συνέστημα, το φόβο. Φόβος είναι βέβαια έμφυτο στον άνθρωπο. Όμως για να μπορέσουμε να τον κατανικήσουμε αυτόν, πρέπει να μάθουμε. Το γεγονός είναι ότι πολλοί δεν θέλουν και να μάθουν. Θεωρούν ότι τα γνωρίζουν. Και όταν τους λες και κάτι άλλο, δεν θέλουν να ακούσουν. Μέχρι που φτάσαμε στο σημείο σήμερα εδώ. Σε ένα άπατο βαρέλι. Είναι εντελώς άπατο. Η κατάσταση πολιτική δεν είναι μια φυσιολογική κατάσταση που έρχεται και παρέρχεται. Αν ήταν έτσι, ήδη θα είχε ξεπεραστεί. Βλέπουμε ότι συνεχίζεται. Το θέμα είναι πού πάει, πώς σταματάει, πώς ανατρέπεται. Δηλαδή μια φάση, αν θέλετε αυτή, της κομματοκρατίας που δημιούργησε η μεταπολίτευση, έχει τελειώσει. Μπαίνουμε σε μια άλλη φάση. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο ανάδοχος αυτής της φάσης, τι επαγγέλλεται και πώς θα βγάλει την χώρα από αυτό το αδιέξοδο το οποίο βρίσκεται. Τι βλέπουμε όμως? Οι δυνάμεις οι οποίες κυριαρχούν στο πολιτικό παιχνίδι της τηλεόρασης, της ενημέρωσης, διότι αυτές βλέπουμε μπροστά μας, αυτές που σήμερα υπάρχουν ήρθανε γιατί θα διαπραγματευόντουσαν καλύτερα από τις προηγούμενες. Τα αποτελέσματα τα είδατε λίγο πριν στο βίντεο που έπαιζε. Ξεχνάνε τι φάγανε χθες. Δεν ξεχνάνε. Κοροϊδεύουν. Οι δυνάμεις που επαγγέλλονται το αύριο λένε διώχτε τους αυτούς, θα έρθουμε εμείς και επαγγελόμαστε καλύτερες διαπραγματεύσεις. Λες και είναι θέμα τώρα ποιος μιλάει καλύτερα. Και το κύριο του προβλήματος μένει ανέπαφο. Υπάρχει βέβαια και μία δύναμη, ενδεχομένως και άλλες μικρές δυνάμεις αν θέλετε, αλλά εγώ μιλάω για τη δική μας δύναμη που έρχεται και βάζει το πρόβλημα στη βάση του. Δίνει λύση. Μπορεί να μην είναι η λύση που θέλουν να ακούσουν ενδεχομένως, αλλά είναι λύση. Δεν είναι ο μονόδρομος. Και πάμε λίγο παράκι. Πού στηρίζονται οι αντιμνημονιακές δυνάμεις, να το πούμε έτσι. Αν τους ρωτήσετε, σε τρία πράγματα. Δηλαδή, στην ανατροπή, αλλά λένε, μιλούν οι περισσότεροι για την ανατροπή της ήδη κατάστασης, ενώ εμείς μιλάμε για ανατροπή ολόκληρου του πολιτικού αυτού φθαρμένου συστήματος, να μια μεγάλη διαφορά. Η εθνική απελευθέρωση, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι ο αγώνας αυτός είναι εθνικο-απελευθερωτικός επειδή υπάρχει δύναμη κατοχής οικονομική αν θέλετε, πράγμα το οποίο δεν παραδέχονται οι άλλοι. Και τρίτο, η εθνική ανασυγκρότηση, την οποία εμείς τη στηρίζουμε σε άλλη βάση, σε άλλα δεδομένα, πολύ διαφορετικά από τους αυτούς που επαγγέλλονται τα ίδια πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε τρεις δυνάμεις αντιμνημονιακές να επαγγέλλονται τα ίδια πράγματα. Εάν ρωτήσουμε τώρα, ξεχνάμε λοιπόν ότι εμείς μιλάμε για έναν αγώνα εθνικο-απελευθερωτικό, ας ξεχάσουμε ότι μιλάμε για ανατροπή του πολιτικού συστήματος για την εθνική ανασυγκρότηση. Το ερώτημα που μπαίνει είναι άμεσο.
Πώς θα το κάνετε, ρε παιδιά, αυτά τα τρία πράγματα που πιστεύουμε, μέσα στο ευρώ ή εκτός ευρώ? Διότι εδώ είναι το ζητούμενο. Εδώ έχεις από πίσω σου ένα χρέος και πρέπει να μου πεις πώς θα λύσεις αυτό το χρέος. Πώς θα το ξεπεράσεις, μέσα στο ευρώ ή εκτός του ευρώ? Σε κοιτάει και σου λέει στο ευρώ. Του λες καλά, πήγαινε δίπλα στο ψυχιατρίο, πάρε τα χαπάκια σου και κάτσε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαντονίου Αντώνιος, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ και ναύαρχος από στρατεία. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που πατάω μια πηγή μιας περιοχής η οποία είναι μια περιοχή που σημαίνει πάρα πολλά για την Ελλάδα. Καταρχήν, ας ερμηνεύσουμε τη λέξη κατοχή, η οποία ακούστηκε προηγουμένως. Τι σημαίνει κατοχή? Κατοχή σημαίνει με απλά λόγια ότι ξένη δύναμη έχει εισβάλει στην Ελλάδα, μάλλον έχει προσκληθεί στην Ελλάδα, γιατί δεν εισέβαλε μόνη της, προσεκλήθη να έρθει, και εξουσιάζει τα πάντα. Αποφασίζει περί παντός επιστητού και δίνει εντολή στους φερόμενους σαν ανήκοντες σε μια ελληνική κυβέρνηση να υλοποιούν τις εντολές της. Με απλά λόγια σημαίνει ότι κατοχή έχουμε όταν, παραδείγματος χάρη, υπάρχει διάλυση του συστήματος υγείας. Κατοχή σημαίνει διάλυση του συστήματος παιδείας. Κατοχή σημαίνει 6.000 και πάνω αυτοκτονίες. Κατοχή σημαίνει 350.000 νέοι οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει, έχουν οδηγηθεί σε εξωστρακισμό από την πατρίδα τους. Κατοχή σημαίνει να περπατάς στον δρόμο και να σκουτουφλάς σκουπίδια που ανακαλύπτεις κάποια στιγμή ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται στα πεζοδρόμια. Κατοχή σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι, πάρα πολλοί, οι οποίοι τρώνε τα σκουπίδια. Κατοχή σημαίνει ότι έχουμε πάνω από 400.000 μερίδες ισίτια ημερησίως μόνο από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Κατοχή σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει με τις περικοπές, με τις ληστείες του μισθού και της σύνταξής του ή με τον αφανισμό του τζίρου στα μαγαζιά του. Κατοχή σημαίνει πάρα πολλά. Κατοχή όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Ότι έχουμε χάσει την εθνική μας κυριαρχία, η οποία είναι το πρώτιστο απ' όλα. Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δούμε την κατοχή να εκφράζεται και με κάποια άλλα στοιχεία τα οποία αποφασίστηκαν τώρα πρόσφατα και ψηφίστηκαν σε αυτό που λέγεται, σε ένα κτίριο που το λένε Βουλή. Ποια είναι αυτά? Είναι η ψήφιση της δυνατότητας δημιουργίας ειδικών οικονομικών ζωνών, οι οποίες μπορούν να πραγματοποιούνται πια με απλή απόφαση Υπουργού. Προσέξτε, εδώ στην Μακεδονία και Θράκη έχει ήδη συμφωνηθεί η διέλευση του λεγόμενου TAP. Αυτός διαμελίζει την Ελλάδα, ξεκινάει το διαμελισμό της Ελλάδας και έρχονται συμπληρωματικά οι ειδικές οικονομικές ζώνες, οι οποίες θα λειτουργούν στην αρχή με δούλους ξένους και θα υποκαθίστανται σταδιακά με δούλους Έλληνες. Δούλοι θα είναι οι εργαζόμενοι εκεί. Δεν θα είναι εργαζόμενοι, διότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα εργασιακό. Τα πάντα αποφασίζονται από τη διοίκηση της ειδικής οικονομικής ζώνης. Τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, τα διοικητικά, τα πάντα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, πιστεύω απόλυτα ότι η εξαθλίωση πλέον θα είναι πλήρης και κυρίως δεν θα έχουμε γη να πατάμε που να λέμε ότι είναι ελληνική, ότι είναι η γη των προγόνων μας, οι οποίοι μας την κληροδότησαν με πολύ αίμα και πολύ κόπο. Δεν πρέπει να τους πουλήσουμε,
πρέπει να αντιδράσουμε και να αντιδράσουμε συλλογικά, οργανωμένα, συντεταγμένα για να τους ανατρέψουμε. Να τους ανατρέψουμε όλους μαζί για να ξεκινήσουμε μια νέα Ελλάδα από την αρχή, την οποία θα διαφεντεύουμε εμείς και κανείς ξένος επικυρίαρχος ή ντόπιος δοσύλλογος. Ευχαριστώ. Και ο Δημήτρης Καζάκης, Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Αυτές τις μέρες έχει ενταθεί η αυταπάτη ότι ζούμε λίγος πολύ σε μια χώρα η οποία λειτουργεί με τον ομαρό τρόπο που λειτουργούσε πάντα. Ζήσαμε την αυταπάτη ότι κλαίγουμε δημάρχους και περιφερειάρχες σε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία, ή μάλλον θα το ζήσουμε αύριο το τελευταία πράξη, σε μια τοπική αυτοδιοίκηση η οποία δεν υφίσταται πλέον. Είναι το μακρύ χέρι της κεντρικής διοίκησης. Έχει οδηγηθεί εκ των πραγμάτων σε μια κατάσταση όπου δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μηχανισμός φοροεπιδρομής σε βάρος των δημοτών ή των κατοίκων μιας περιοχής και ξεπουλήματος της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών σε αυτή την περιοχή. Αυτός που θα εκλεγεί και θέλει πραγματικά να υπερασπίσει τα συμφέροντα του λαού ή των δημοτών του, θα πρέπει να είναι έτοιμος να τον κλείσουν στη φυλακή ή να διωχθεί άγρια από ένα καθεστώς, από ένα κράτος, το οποίο δεν φέρεται καν ως κράτος Ελλήνων πολιτών. Είναι μια δύναμη εξωτερική, εχθρική, απέναντι στον Ελλήνα πολίτη. Αλλά εμείς μας δόθηκε η ευκαιρία, σαν λαός, να εκτονωθούμε, ρε παιδιά, να βολέψουμε κανένα συγγενή, κανένα κουμπάρο, κανένα φιλαράκι και τέλος πάντων να αυταπατώμαστε ότι εντάξει, ζούμε τη ζωή μας. Στην πραγματικότητα η μεγάλη μάχη έρχεται στις 25 του Μάη. Και στις 25 του Μάη δεν κρίνεται απλά το παρόν της χώρας. Κρίνεται και το μέλλον της και το αν θα υπάρχει. Στις 25 του Μάη δεν θα κριθεί εάν στις 26 του Μάη θα πέσει η κυβέρνηση. Γιατί δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Και όποιος νομίζει ή όποιος λέει ότι με το να ψηφίσουμε την καταστροφή των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ και της κυβέρνησης, που δεν είναι μόνο Πασόκ και Ελιά, συγγνώμη, τα ξεχνάω αυτά, είναι ο δάκος που κυκλοφορεί και δεν αφήνει περιθώρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, μαζί τους τη Δημάρ, τις παραποταμίες Βρούβες, το λάος του κυρίου Καρτζαφέρη που ξαφνικά ξέχασε το πού και πώς έδρασε επί Παπαδήμου και όλα αυτά τα πράγματα ξαναεμφανίζονται. Εδώ ο Γιωργάκης μας ξαναβγήκε ηγέτης κινήματος ενάντια στις τράπεζες. Τρελαίνεις. Διάβασα μάλιστα όταν καταψήφισε το πολυνομοσχέδιο στις 31 του μηνός, 31 Μαρτίου, ξέρετε εκείνη την ονειρική κατάσταση όπου μέσα σε 7 ώρες πέρασαν ένα νομοσχέδιο με 280 σελίδες όπου επιβλήθηκαν 375 νομοτεχνικές βελτιώσεις, δηλαδή τροπολογίες, και το ψήφισαν. Δεν έχει τίποτα. Μια χαρά είμαστε, ρε παιδιά. Και όπως είπε ο Βορύδης, γιατί φωνάζετε συμπολίτευση ή αντιπολίτευση? Εσείς καταψηφίζετε, εμείς συμψηφίζουμε. Τι το δημοκρατικότερο? Αυτό. Λοιπόν, καταψήφισε ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου και αμέσως μετά πήγε και έδωσε μια συνέντευξη στο Bloomberg, το οποίο είναι ένα διεθνές δίκτυο οικονομικής ενημέρωσης κατά κύριο λόγο, στο Bloomberg TV, όπου ανακοίνωσε ότι θα ηγηθεί κινήματος ενάντια στους τραπεζίτες, διότι δεν υποφέρεται άλλο η κατάσταση. Οι τραπεζίτες ασκούν δικτατορία. Το να τον ακούς να τα λέει αυτά τα πράγματα, δηλαδή πατσαβούρα στέρια θέλει. Είναι που είναι καμένο εδώ ο δεξιός φλοιός του εγκεφάλου του Γιωργάκη. Έχει καεί από 16 χρόνια. Και λες τώρα, έχει λασκάρει βίδα, χάθηκε η φλάτζα, τι έχει γίνει? Ή μας κοροϊδεύουν? Απλούστατα μας θεωρούν ηλίθιους. Με πολύ κοντή μνήμη και υποχείρια των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Γι' αυτό κιόλας επιχειρείται αυτή τη στιγμή μια πρόβα τζενεράλε ανοιχτού πραξικοπήματος σε βάρος της χώρας. Θα μου πείτε τώρα, εδώ μας έχουν αλλάξει τα φώτα από το Μάιο του 2010 με τα πραξικοπήματα που έχουν συμβεί. Αλλά προσέξτε τι γίνεται. Λανσάρουν ένα ανύπαρκτο κόμμα με μόνα προσόντα την υποστήριξη από τον Αλαφούζο, τον Πόμπολα και τον Ψυχάρη. Ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο στις δημοσκοπήσεις και στα μπάνερ της τηλεόρασης. Δημοσκοπήσεις βεβαίως που εμφανίζουν 8 με 10% και εμείς προβληματιζόμαστε γιατί κινούμαστε σε ολόκληρη την Ελλάδα και δεν πέφτουμε πάνω σε μια βρούβα ψηφοφόρων του ποταμιού. Να βρούμε κάποιον, ρε παιδί μου, δηλαδή κάτι. Βρίσκεις ψηφοφόρους γενικά. Έτσι δεν είναι. Γιατί δεν πέφτουμε πάνω. Οι δικές μας μετρήσεις μιλάνε για 0,1%. Άρα δεν έχει σημασία. Οι δικές σου μετρήσεις μετράνε. Και γίνεται μια προσπάθεια ακριβώς αυτό. Πώς θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν στη μεταβατική περίοδο, στην οποία θα μπούμε από τις 26 του μηνός, εφεδρείες για την καταραίουσα δικοματική τάξη της χώρας. Και στις 26 του μηνός θα φανούν πολλές μάσκες. Θα πέσουν πολλές μάσκες. Όχι μόνο στη συμπολίτευση, αλλά και στην αντιπολίτευση. Θα φανεί το γιατί δεν συζητάει κανένας τα μεγάλα, κορυφαία, τα καυτά ζητήματα που αφορούν όλους μας. Δεν εννοώ την κυβερνώσα συμμορία. Παρεμπιπτόντως, επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση περί εγκληματικής οργάνωσης κατά τον ποινικό κώδικα κτλ., κάντε έτσι μια εργασία για το σπίτι που λέμε. Είναι και είμαστε και σε πανεπιστημιακό χώρο. Ψάξτε να δείτε τους όρους που ορίζεται με βάση την ποινική δικονομία. Τι είναι η εγκληματική οργάνωση και εφαρμόστε το στα κόμματα που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή. Εάν δεν πιστείτε ότι μιλάμε για τη χειρότερη εγκληματική οργάνωση που έχει υπάρξει ποτέ και μάλιστα είναι στο τιμόνι της χώρας, τι να σας πω. Αυτή λοιπόν η κυβερνούσα συμμορία είναι λογικό να μην θέλει να ανοίξει τα μεγάλα ζητήματα, να μιλάει σε επίπεδο πολιτικού σχολιασμού, καφενείου και χειρότερα και βεβαίως δεν θέλει να αναμετρηθεί για τα χοντρά. Τα χοντρά κρίσιμα θέματα που αφορούν το άμεσο παρόν και μέλλον της χώρας. Για την πολίτευση. Γιατί δεν τα ανοίγει. Γιατί δεν ανοίγει ζήτημα χρέους. Πρώτο θέμα και κύριο. Γιατί δεν το βάζει στο τραπέζι, εφόσον υποτίθεται ότι εκτιμάει ότι δεν είναι βιώσιμο το χρέος. Άλλη ιστορία. Το χρέος δεν είναι βιώσιμο ή μη βιώσιμο, είναι εξυπηρετήσιμο ή μη εξυπηρετήσιμο. Δεν υπάρχει βιώσιμο χρέος. Αυτά είναι οι ανοησίες των καθηγητών οικονομικής και των δημοσιογράφων, που δεν ξέρουν ούτε καν τη γλώσσα που χειρίζονται, όσο μάλλον τα οικονομικά που διδάσκουν. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι παρονυχίδα. Γιατί δεν ανοίγουν ζήτημα, γιατί δεν μας λένε τι ακριβώς επιδιώκουν, πώς θα μειώσουν το χρέος, με ποια διαδικασία, πώς. Αυτό το πώς με έχει ταλαιπωρήσει. Πρώτον, γιατί όποτε λέω κάτι εγώ ή το ΕΠΑΜ, μας αλλάζουν τα φώτα. Και καλά κάνουν. Διότι με αυτόν τον τρόπο μπορείς να δείξεις ότι ξέρεις τι λες, ότι δεν συνθηματολογείς. Ότι έχεις μια συγκεκριμένη, συγκροτημένη αντίληψη για το ζήτημα, το πώς θα γίνει αυτό. Αλλά δεν ξέρω αν έχετε προσέξει. Ο βομβαρδισμός ερωτήσεων για το πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς εκείνο. Γιατί το ίδιο δεν γίνεται και με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, ισχυρίζεται, για παράδειγμα, ο κύριος Καμένος ότι θα κάνει Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Έλα εδώ, ρε φίλε. Πώς θα το κάνεις. Πώς θα το κάνεις εντός του ευρώ και με δεδομένο ότι πλέον τα δημοσιονομικά της χώρας έχουν περάσει ολοκληρωτικά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Γυρέν. Πώς. Δεύτερον, τι θα πετύχεις εφόσον δεν έχεις τον έλεγχο της χώρας σου, έχεις τις δανειακές συμβάσεις. Και χρωστάς όχι τις Μιχαλούς, συγγνώμη, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, σας λένε μερικοί, ότι έχουμε διακρατικό πλέον χρέος, ψέμα μέγιστο. Χρωστάμε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Αυτό το παραμύθι ότι χρωστάμε στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει να κάνει με ορισμένους τύπους πανέξυπνους, οι οποίοι νομίζουν ότι εμείς είμαστε κοτομύθια. Και έτσι μπορούν να μας ξεγελάσουν ώστε να καβαλήσουν την κυβέρνηση αυτή και μετά να σου λένε εντάξει, με τα κράτη να λείψει το χρήμα από το ΙΚΑ της Γερμανίας, άμα εσύ αρνηθείς να πληρώσεις. Χρωστάμε όμως στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ο οποίος δίνει τα λεφτά, αφού πρώτα δανειστεί ο ίδιος από τις διεθνείς αγορές.
Εάν εμείς σταματήσουμε να πληρώνουμε, λέγοντας ότι όλα αυτά που συμβαίνουν σε βάρος μας είναι παράνομα, συνταγματικά, με βάση το διεθνές δίκαιο, ακόμη και τις συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε γιατί να σας πληρώσω? Πού λέτε ότι θα χυμίξουν οι αγορές? Στην Ελλάδα? Όχι. Η Ελλάδα δεν δανείζεται αφ' αυτού της. Στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητας θα χυμίξουν. Και θα τον ξεσκίσουν. Και όχι μόνο θα χυμίξουν σε αυτόν, αλλά θα εγκαλέσουν και τους βασικούς εγγυητές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Δηλαδή την κυβέρνηση της Γερμανίας, την κυβέρνηση της Γαλλίας, την κυβέρνηση της Ολλανδίας. Και όλα αυτά τα καλά παιδιά που οδήγησαν την Ελλάδα και τον Ευρωπαϊκό Νότο. Να γιατί σας παραμυθιάζουν κάποιοι από την αριστερά και κάποιοι από τους ανέλεγκτους ότι μιλάμε για διακρατικό χρέος. Δεν είναι διακρατικό χρέος. Πάμε παρακάτω. Από τις 26 του μηνός, λοιπόν, θα τεθεί επιτάπητο στο θέμα άμεσης ανατροπής αυτής της κυβέρνησης. Και θα έχει τεθεί, διότι τα αποτελέσματα που θα υπάρξουν τις 25 του μηνός, όσο και να θέλουν να τα καλύψουν και όσο και να θέλουν, θα είναι συντριπτικά σε βάρος της κυβερνώσας παράταξης. Και το συμπάρμα τούτο, των εφεδριών δηλαδή. Συντριπτικά. Αλλά δεν θα πέσει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα πει ότι είναι η κυβέρνηση τετραετίας, ότι παίρνει υπόψη της τη χαλαρότητα της ψήφου και τη διαμαρτυρία του ελληνικού λαού. Θα πει επίσης ότι ατύχησε η ίδια η κυβέρνηση και τα κόμματα της, διότι δεν αντιλήφθησαν, καθότι αργεί στο μυαλό οι Έλληνες, δεν αντιλήφθησαν τη φοβερή βελτίωση που έχει επέλθει στην Ελλάδα και δεν έχουν δει ακόμη τα τρομακτικά αποτελέσματα ανάκαμψης της χώρας. Και έτσι θα συνεχίσουν. Θα βγουν και οι δανειστές και θα λένε έχουμε πλήρη και αμέλιστη εμπιστοσύνη στους κυβερνώντες και θα μας πούνε κιόλας ότι κοιτάξτε να δείτε, είμαστε και σε κρίσιμη φάση. Είναι πολύ ντελικάτες οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε έτσι να κινούνται τα πράγματα. Άμα πάμε σε εθνικές εκλογές, ενδεχομένως αυτές οι εκλογές να ανατρέψουν τα δεδομένα. Και έτσι να μην μπορούμε να σας δώσουμε το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει και το 2014. Που άλλοι το υπολογίζουν σε 20 δισεκατομμύρια. Τέλος πάντων, δεν ξέρω πόσα είναι. Θα μας ανοίξουν, θα κοπούσουν το κουστούμι μέσα στο καλοκαίρι, μετά τις εκλογές. Λοιπόν, και βεβαίως θα συνεχίσουν. Τι νομίζετε ότι θα κάνουν και τα λεγόμενα κόμματα της αντιπολίτευσης? Έτσι, ένα quiz. Γιατί εμείς θα βγούμε έξω στους δρόμους. Γιατί εμείς θα αρχίσουμε να φωνάζουμε αυτό που φωνάζαμε εξ αρχής. Γενική πολιτική απεργία διαρκείας. Όλος ο κόσμος στους δρόμους. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα αποτελείται από ένα κόμμα που θα έχει πάρει 14-15%, ένα άλλο κόμμα που τα βίας έχει πιάσει το 3 ή έχει υπερβεί το 3% και το συνεθήλευμα το από κάτω να έχει πιάσει 1-1,5%. Και να φωνάζουμε. Λέτε να ακολουθήσουν και οι άλλοι? Ή απλά θα ακολουθήσουν τη βεβατημένη? Θα καθίσουμε στα ωραία έδρανά μας, θα παίρνουμε την κομματική μας και κοινοβουλευτική μας αδημιστία και θα φωνάζουμε εκ του ασφαλούς, είναι κακή η κυβέρνηση γιατί δεν πέφτει μόνη της. Στις 26 του μηνός θα κρυθεί και θα πέσουν πολλές μάσκες. Το ποιος θέλει πραγματικά την ανατροπή, το ποιος πραγματικά θέλει να στη σύγκρουση. Με το καθεστώς που έχει δημιουργηθεί. Και το ποιος θέλει πραγματικά να προλάβουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα τα οποία ήδη νομοθετούνται στην Ελληνική Βουλή. Στις 10 Μαΐου 2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο. Από τις 31 Μαρτίου 10 Μαΐου το εμφάνισα. Φαντομάς. Δηλαδή φανταστείτε ότι αυτοί που το ψήφισαν στη Βουλή όχι μόνο δεν το διάβασαν, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν ξέρουν και τι ψήφισαν, με την έννοια ότι άλλο ψήφισαν και άλλο διαμορφώθηκε τελικά μέχρι να βγει στο ΦΕΚ. Ανάμεσα σε αυτά, στο άρθρο 18, αν θυμάμαι καλά, παράγραφος 6, ορίζεται και θεσμοθετούνται οι ειδικές οικονομικές ζώνες. Και τότε να δω τους δημάρχους και τους περιφερειάρχες που στάθηκαν ενάντια στις ειδικές οικονομικές ζώνες μέχρι χθες. Να δω τώρα. Που είναι νόμος του κράτους και που επιβάλλεται με απλή υπουργική απόφαση και εισήγηση γενικού γραμματέα. Τι στην πράξη σημαίνει αυτό?
σημαίνει ότι μια ωραία πρωία μπορεί να ξυπνήσει Ξάνθη και να είναι στο κέντρο ειδικής οικονομικής ζώνης. Χωρίς λόγο, χωρίς δυνατότητα ένδικων μέσων, γιατί θεωρείται επένδυση fast track, που σημαίνει ότι δεν εμπίπτει στη δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηριών. Και βεβαίως, νόμος του κράτους. Τώρα θα μου πείτε ποιο κράτος, αλλά είναι νόμος του κράτους. Φυσικά, για ποιο λόγο να κάνουμε ειδική οικονομική ζώνη? Για έναν και βασικό. Από εδώ θα περάσει, ή σχεδιάζεται να περάσει, ο ΤΑΠ. Και αυτός ο αγωγός μπορεί να μην γίνει ποτέ. Είναι πολύ πιθανό να μην γίνει ποτέ, γιατί τα δεδομένα που είδαμε εμείς της κοινοπραξίας, δηλαδή μεταφοράς του υδροποιημένου αερίου, μας φαντάζουν αδιανόητα. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι απαλωτριώσεις θα γίνουν. Η ειδική οικονομική ζώνη γύρω από τον αγωγό θα ιδρυθεί. Τα ανατοϊκά στρατεύματα που αναλαμβάνουν τη φύλαξη και την ασφάλεια των αγωγών θα εγκατασταθούν στην περιοχή. Και απλά θα γκριζάρει ολόκληρη η περιοχή, προκειμένου το ΝΑΤΟ να αναλάβει την ασφάλεια και να υπάρχει ειδική οικονομική ζώνη. Η ειδική οικονομική ζώνη σημαίνει ότι ο ιδιώτης επενδυτής ή η συγκεκριμένη περίπτωση κοινοπραξία αναλαμβάνει διοίκηση, φορολογία, ένομη τάξη και εργασιακές σχέσεις. Είναι κράτος εν κράτη. Δεν ορίζεται τίποτα από το ελληνικό κράτος. Το πολύ πολύ να οριστεί ένας διάμεσο λαβητής, ένας κοινός σύνδεσμος της κοινοπραξίας με την ελληνική κυβέρνηση, για να διαθετούνται τυχόν διαφορές που μπορούν να προκύψουν. Βεβαίως, όχι για τον κακομοίρη που θα δουλεύει, για τον πληθυσμό που θα εντάσσεται εκεί μέσα και που θα βρεθεί ξαφνικά σε διαφορετική ένωμη τάξη, αλλά για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στη ληστοσημωρία που κυβερνάει και στη ληστοσημωρία της ειδικής οικονομικής ζώνης. Όπως συμβαίνει πάντα στη μαφία, στις οικογένειες της μαφίας. Ξέρετε, υπάρχουν πάντα το ενδεχόμενο πολέμων ανάμεσα στις διαφορετικές οικογένειες της ίδιας μαφίας. Έτσι είναι οι μαφιόζοι. Λοιπόν, το σήκωσε κανένας αυτό? Εμείς το φωνάζουμε, ουρλιάζουμε, κάνουμε, δείχνουμε. Από κανέναν άλλο το έχω ακούσει. Πέρασε, και μάλλον περνάει αυτή, μάλλον πέρασε πριν 2 εβδομάδες, το χάρισμα των χρεών στον κύριο Σάλα προς το ελληνικό δημόσιο. Μπορεί ο μέσος Έλληνας πολίτης να αυξάνει το χρέος του προς την εφορία. Και το αυξάνει. 63,5 δισεκατομμύρια έκλεισε το 13. Οι Έλληνες πολίτες χρωστάνε 63,5 δισεκατομμύρια σε ένα κράτος που με τα βίας μαζεύει 45 με 48 δισεκατομμύρια τακτικά έσοδα. Στο πρώτο τετράμινο τα στοιχεία είναι εκπληκτικά, που φορτώθηκαν άλλα 4,5 δισεκατομμύρια χρέος προς την εφορία από τους Έλληνες πολίτες. Όμως η Τράπεζα Πειραιώς, στην Τράπεζα Πειραιώς χαρίστηκαν όλα. Όλες οι οφειλές προς την εφορία. Όλες. Και η εξαγορά που έχει κάνει της αγροτικής χρηματοδοτήθηκε με 4,6 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας. Τα χρέη των αγροτών προς την Αγροτική Τράπεζα είναι 4 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, το μόνο που θα μπορούσαν να είχαν κάνει, και θα μπορούσαν άνετα να το είχαν κάνει, αντί να πληρώνουν και να δίνουν λεφτά στο Σάλα, να σβήρανε τα χρέη των αγροτών. Και έτσι όμως θα απαλλασσόταν ο αγρότης από την ανάγκη να είναι υποχρεωμένος να πάει στην Τράπεζα Πειραιώς. Και έτσι θα γλίτωνε, τουλάχιστον για κάποιο χρονικό διάστημα, τη λεγόμενη συμβολιακή γεωργία που του ετοιμάζει, το κοστούμάκι δηλαδή που του ετοιμάζει ο Σάλας. Το τι σημαίνει συμβολιακή γεωργία δεν έχει παρά να δει κανείς στη Μοσάντο και την Ινδία, όπου εκεί εφαρμόζεται συμβολιακή γεωργία από τις τράπεζες και τις πολυεθνικές, τους αγρότες, και έχει στοιχήσει 120.000 αυτοκτονίες αγροτών. Είναι νέα μορφή φεουδαρχίας, με μια διαφορά ότι είναι η πολυεθνική και η τράπεζα από πάνω. Και όχι ο γεωκτήμονας, όπως υπήρχε παλιά, ή ο άρχοντας. Θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Όσο νούπο. Είδατε τι όμορφες διαφημίσεις της Τράπεζας Πειραιώς. Αλλά ο εκπαιδευμένος στα επικοινωνιακά καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα. Για παράδειγμα, λέει, ο αγρότης είναι μηχανικός. Είναι γνώστης του καιρού. Καταλαβαίνει το χώμα. Ακούσατε πουθενά για ιδιοκτησία? Όχι.
αγρότης μπορεί να τα κάνει όλα αυτά εκτός από το να έχει ιδιοκτησία στη γη και στα μηχανήματα. Να τα πιάνουμε αυτά λιγάκι, γιατί οι κοινωνιολόγοι σκέφτονται με διαστροφή, σου περνάνε υπόγεια ορισμένα μηνύματα. Και λες, τι ωραία που περνάω, αλλά σε ποιον ανήκει η γη, την οποία καλλιεργεί αυτός ο όμορφος αγρότης που περιπλανιέται στα δάση με τα πιτσιρίκια. Σε ποιον ανήκει τα μηχανήματα που μέσα στο σκοτάδι προσπαθεί να τα φτιάξει. Σε ποιον θα ανήκει η σοδιά στο τέλος της σεζόν. Και αν τυχόν καταστραφεί η σοδιά, ποιος θα κληθεί να πληρώσει τη ζημιά στη συμβουλιακή γεωργία. Μήπως το σπίτι και το βιό στο αγρότη. Ό,τι έχει μείνει. Με αυτόν τον τρόπο θα βάλουν στο χέρι, ο κύριος Σάλλας, θα βάλει στο χέρι το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργήσιμης ζωής της χώρας. Μεγάλη μπάζα. Και θα το μετατρέψει σε πειραματικό εργαστήριο για τις μεγάλες πολυεθνικές. Υβρίδια, ειδικές παρεμβάσεις στη φύση ώστε να μπορούν να ελέγξουν και να πειραματιστούν για τον τρόπο που θα πρέπει να εξελίξουν τις νέες γενιές μεταλλαγμένων προϊόντων και όλα αυτά τα πράγματα στη λογική του συμβουλιακής γεωργίας. Σε εξασφαλίζω. Αλλά δεν μιλάει κανένας για αυτά τα πράγματα, καθότι δεν μας ενδιαφέρουν, δεν μας απασχολούν. Δεν μιλάει κανένας για αυτά τα πράγματα. Για τον, είπαμε προηγουμένως, για τον ΤΑΠ. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία υποτίθεται ότι είναι κυβέρνηση ανεξάρτητα τυπικού κράτους, έτσι, κυρίαρχου κράτους, ξέρω εγώ, κάπως έτσι δεν λέγεται, ότι είμαστε κυρίαρχου κράτους. Τότε γιατί δεν μπορούμε, γιατί στον αγωγό που υπογράφτηκε σε σύμβαση, η ελληνική κυβέρνηση δεν θα εισπράττει τέλη διαλέψεις. Το διεθνές δίκαιο λέει το εξής, ότι από μια χώρα όπου προγραμματίζεται να περάσει αγωγός, διεθνής αγωγός, υποχρεούται η κοινοπραξία να πληρώνει λόγω δικαιωμάτων εθνικής επικρατείας. Δηλαδή, περνάς από το εδαφός μου, μάγκα. Υποχρεούται να πληρώσει τέλη διέλευσης. Ο αγωγός αυτός ξεκινάει από το Αζερβαϊτζάν, περνάει η Τουρκία, περνάει η Θράκη, η Μακεδονία, Αλβανία και υποτίθεται ότι θα περάσει απέναντι στην Ιταλία. Στην Τουρκία η κοινοπραξία υπέγραψε τέλη διέλευσης. Στην Αλβανία επίσης. Στην Ελλάδα, όχι. Ο Υπουργός Ανάπτυξης μας είπε ότι θα πάρουν καλύτερη τιμή στο αέριο που θα παίρνουμε από εκεί. Μέχρι που βγήκε η σύμβαση στον αέρα από την κοινοπραξία στο Βερολίνο. Γιατί εδώ εμείς δεν έχουμε ούτε το δικαίωμα να το βάθουμε στην Ελληνική Βουλή. Αλίμονο. Στο Βερολίνο. Όπου φάνηκε ότι δεν θα πάρει η Ελλάδα τίποτα από το φυσικό αέριο. Δεν προβλέπεται δηλαδή να τροφοδοτείται με φυσικό αέριο από το συγκεκριμένο αγωγό. Άρα παραμύθι μας λέγανε. Ότι ναι, δεν παίρνουμε τέλη διέλευση, αλλά πετύχαμε καλύτερες τιμές. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι δημοσιονομικό. Είναι πρόβλημα διεθνούς δικαίου. Αρνούμενοι να πάρουμε τέλη διέλευσης, αρνούμαστε εδαφικά δικαιώματα στην ελληνική επικράτεια. Ότι εδώ είναι η ελληνική επικράτεια, άρα εμείς έχουμε δικαιώματα. Και για τη ασφάλεια των δικαιωμάτων μας πληρώνει τέλη διέλευσης. Γιατί αυτό? Γιατί οι δυνάμεις του ΝΑΤΟ ήδη έχουν βάλει μπρος τις μηχανές και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να αναπτυχθούν. Η ειδική οικονομική ζώνη μόλις θεσμοθετήθηκε. Απλά θα βγει ένας υπουργός, θα την ορίσει με σαλαμοποίηση για να πιστεύει, ας πούμε, ότι ο Θρακιώτης τη γλίτωσε και την πάτησε ο Μακεδόνας και πάει λέγοντας, γιατί είναι γνωστή κοινωνική μηχανική. Λοιπόν, και θα επιβληθεί χωρίς καν να το καταλάβουμε. Και σκεφτείτε ότι εμπλεκόμαστε σε μία από τις χειρότερες γεωστρατηγικές αναμετρήσεις που αυτή τη στιγμή αναπτύσσονται μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι η γεωστρατηγική αναμέτρηση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή καίει μια ολόκληρη χώρα, την Ουκρανία, και την έχει οδηγήσει σε μαζική σφαγή του πληθυσμού. Μαζική σφαγή του πληθυσμού από 90.000 εθνοφρουρούς που οργανώθηκαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από τη νέα κυβέρνηση του Κιέβου, που αποτελείται εκτός όλων των άλλων και από ναζιστικά κόμματα.
με οπλισμό ΝΑΤΟ, με στρατολόγηση του ΝΑΤΟ από όλη την Ευρώπη. Στο στρατό αυτό υπηρετούν τυχοδιώκτες και μισθοφόροι από όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την Guardian, υπηρετούν ακόμη και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Αυτοί, ξέρετε, οι καλοί κύριοι που ξέρουν τι σημαίνει κατοχή στα αραβικά εδάφη, ειδικά στη Γάζα, ξέρετε, οι φιλόπονοι αυτοί, δηλαδή με τα παιδάκια που τα σκοτώνουν μαζικά στο μεγαλύτερο Νταχάο που υπάρχει σήμερα στην Ιφίλιο, που είναι η Γάζα, 1,5 εκατομμύριο κόσμος κλεισμένος σε μια λωρίδα χωρίς νερό καν, χωρίς τίποτα, με τις πλάτες στη θάλασσα που ελέγχεται από το Ισραηλινό ναυτικό και με ένα τείχος γύρω-γύρω για να μην μπορεί να ξεφύγει κανένας. Λοιπόν, όπως επίσης και μισθοφόροι, όπου φέρεται, τουλάχιστον με βάση τον ξένο τύπο, ότι πολέμησαν μαζί με τους τζιχαντιστές στη Συρία, μαζί με τους λεγόμενους αντικαθεστωτικούς στη Λιβύη, στην Τινησία και αλλού. Αυτός ο στρατός μισθοφόρων και τυχοδιωκτών που δολοφονεί μαζικά αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία τον πληθυσμό της, που ανάμεσά τους είναι και 250.000 Έλληνες στη Μαριούπολη, οι οποίοι είναι τόσο ανόητοι που κάλεσαν την ελληνική κυβέρνηση να συμπαρασταθεί ή να παρέμβει ώστε να σωθεί η παροικία. Η παροικία παρεμπιπτόντως έχει ένα από τα αρχαιότερα σχολεία, από τα παλαιότερα ελληνικά σχολεία και πανεπιστήμιο ελληνικό στην πόλη. Γιατί είναι από τις παλαιότερες παροικίες ελληνισμού που υπάρχουν ήδη από την εποχή του Τσάρου, από τις αρχές του 19ου αιώνα, ίσως και νωρίτερα. Και από την εποχή του Καποδίστρια, όταν ο Καποδίστριας ήταν υπουργός του Τσάρου, είχε ιδρυθεί σχολείο για να μαθαίνουν οι Έλληνες την παροικία, τη γλώσσα τους, ειδικά στα παιδιά τους. Αυτά τα σχολεία βεβαίως κάηκαν, το πανεπιστήμιο κάηκε και δολοφονούνται συστηματικά οι Έλληνες μαζί με Ρώσους, μαζί με όλο τον πληθυσμό εκεί πέρα, από τους Ναζί, τυχοδιώκτες και μισθοφόρους, οι οποίοι μάλιστα προς την προσπάθειά τους να απευθυνθούν οι Έλληνες, να απευθυνθούν στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, συνέβη το εξής καταπληκτικό. Ο μεν πρόξενος της Ελλάδας, γιατί υπάρχει προξενείο, εκεί λέει: ρε παιδιά, τι να κάνω, μόνος μου είμαι, δεν έχω τη γραμματέα. Μου έχουν να μου στείλουν λεφτά να πληρώσω το ενίκιο εδώ και 4 μήνες. Τι να κάνω εγώ. Έστειλε τέλος πάντων παιδιά, έκανα ένα διάβημα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Βεντζέλα, ο μέγας αυτός, το έστειλε στην κυβέρνηση του Κιέβου. Δηλαδή στα αφεντικά των Ορδών που έχουν μπει στη Μαριούπολη και κατασφάλουν τον κόσμο. Οι ομαδικοί τάφοι που θα ανακαλυφθούν μετά την καταχνιά, όταν η καταχνιά πλέον θα έχει πέσει, οι ομαδικοί τάφοι ειδικά στους ελεύθερους χώρους, στα Άλση και στη γύρω περιοχή από τα δάση που υπάρχουν στην περιοχή, οι ομαδικοί τάφοι αθώων που θα ανακαλυφθούν θα μας κάνουν να τρελαθούμε. Σε αυτές τις συνθήκες, εμείς τι κάναμε, επιλέξαμε να παίξουμε το ρόλο του εφαλτηρίου ενάντια στη Ρωσία στον ενεργειακό πόλεμο που αναπτύσσει η Δύση ενάντια στη Ρωσία. Μπράβο μας. Και βεβαίως με μια Δύση, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, η οποία είναι αντίστατη. Οι σκηνές στην Ουκρανία θυμίζουν ναζιστικές εποχές Μεσοπολέμου. Οι σφαγές μέσα στο κτίριο που να το καίνε ολόκληρο, δεκάδες άνθρωποι να καίγονται ζωντανοί. Αυτά τα νιώσαμε κι εμείς, οι παππούδες μας και οι πατεράδες μας και οι γονείς μας, σε δεκάδες χωριά στην Ελλάδα που καήκαν έτσι οι πληθυσμοί μέσα από τους Ναζί, προκατόχους και ομοδιάτες και ομογάλακους αυτών στην Ουκρανία. Οι ομαδικές σφαγές, το να βγαίνει ο άλλος με ψηλά τα χέρια έξω από το σπίτι του για να προστατεύσει τα παιδιά του και να τον δολοφονούν εν ψυχρό. Αυτά τα πράγματα έχουμε δεκαετίες να τα ζήσουμε. Δεκαετίες, ήδη από τον πόλεμο, σε τέτοια τουλάχιστον έκταση μαζική, μαζικών δολοφονιών. Το λέω γιατί η Ουκρανία βρίσκεται στα σύνορά μας ήδη. Είναι τόσο πολύ κοντά μας, όσο δεν φαντάζεστε. Αποστασιοποιηθείτε λιγάκι από τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης, ανοίξτε τα παράθυρα και θα μυρίσετε τη μυρωδιά των καμένων τομάτων μέσα στο σπίτι μας.
αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία είναι αδιανόητο, ή θα ήταν αδιανόητο 6 μήνες πριν. Να βιώνουμε ένα τέτοιο πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης. Στην καρδιά της Ευρώπης. Όπου έγιναν οι μεγάλες αναμετρήσεις των ευρωπαϊκών πολέμων. Και εμείς καθόμαστε και λέμε ανήκουμε εις τη Δύση και αυτό θα μας προστατεύσει. Σε ένα κράτος βεβαίως, όπου είναι παντελώς ανοχήρωτο. Αποτρεπτική ισχύς μηδέν. Βέβαια όλα αυτά οφείλονται στις πολιτικές που εφαρμόζονται και στη συστηματική αποψήλωση και διάλυση των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου η χώρα να είναι εύκολος στόχος τυχοδιοκτησμών ή προβοκατσιών, προκειμένου ο Έλληνας, ο φτωχός, ο κακομοίρης, ο ανώριμος, κατά τα λεγόμενα των επιτελείων τους, να δεχτεί διαμέσου τετελεσμένων τον εθνικό ακροτηριασμό της πατρίδας του. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα σήμερα πια. Κωσοβοποιήσεις δηλαδή, για να καταλάβουμε. Και εδώ θα πρέπει να ενδιαφέρεστε ιδιαίτερα, γιατί είσαστε πρώτο τραπέζι πίστα. Εξαντικειμένου, με τον τρόπο που διαμορφώνονται οι σχετισμοί δύναμης. Και μην νομίζω ότι θα γίνει αυτό μέσα από την προσάρτηση στην Τουρκία. Η Τουρκία προορίζεται και αυτή για διάλυση. Ολοκληρωτική διάλυση. Ήδη στη Νέα Υόρκη εκδίδονται συμβόλαια για να παιχτούν στο χρηματιστήριο, βασικά, για τη μεταφορά, την οδική μεταφορά πετρελαίων από το Ιρακινό Κουρδιστάν προς τουρκικά παράλια, οδική μεταφορά. Μάλιστα, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, το αγγλικό Foreign Affairs, δηλαδή το κανονικό, το πρωτότυπο, που εξηγεί τη στρατηγική σημασία της οδικής μεταφοράς των αποθεμάτων πετρελαίου της Μουσούλης και βεβαίως του Ιρακινού Κουρδιστάν προς τη Δύση. Τα συμβόλαια αυτά, ενώ έχουν την έγκριση της κυβέρνησης, δεν υπάρχει κυβέρνηση, κράτος υβρίδιο είναι αυτό, των φυλάρχων του Ιρακινού Κουρδιστάν και βεβαίως των μεγάλων ισχυρών οικονομικών συμφερόντων που κλείνουν αυτές τις συμφωνίες με την κάλυψη της αμερικανικής κυβέρνησης, έγκριση τουρκικής κυβέρνησης δεν υπάρχει. Τα συμβόλαια θα υλοποιηθούν στον επόμενο χρόνο, μέχρι το τέλος του 2014 και το μεθεπόμενο. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτοί που έχουν κλείσει τα συμβόλαια εικάζουν ή ξέρουν ότι στα επόμενα δύο χρόνια η διάλυση της Τουρκίας θα είναι τέτοια που δεν θα χρειάζεται η έγκριση της τουρκικής κυβέρνησης για να γίνουν οδικές μεταφορές διαμέσου του εδάφους της μέχρι τα τουρκικά παραλία στο Αιγαίο, όπου θα αναλαμβάνουν μετά τα μεγάλα πετρελοφόρα. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια τέτοια φάση, όπου εξ αντικειμένου μας λένε ανοιχτά και δημόσια για όποιον θέλει να διαβάσει τα κείμενά τους, ότι οι διεθνείς αγορές σήμερα, ο τρόπος που διαμορφώνεται η παγκόσμια οικονομία, δεν ανέχεται συγκροτημένα κράτη. Και γι' αυτό η επιβολή, είτε διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διαμέσου των ΗΠΑ, δεν επεμβαίνουν για να κάνουν αλλαγή καθεστώτος, όπως γινόταν παλιά. Η Χούντα, παράδειγμα δική μας, τι ήταν, η άμεση επιβολή ανατροπής και δημιουργίας νέου καθεστώτος, το οποίο προσυδειάζει τα συμφέροντα της συγκεκριμένης εποχής, μεγάλης υπερδύναμης κυρίως των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Και όχι μόνο, αλλά πρώτα και κύριε αυτό, όχι. Οι σημερινές επεμβάσεις, είτε είναι οικονομικού χαρακτήρα, είτε άμεσα στρατιωτικοπολιτικές, έχουν έναν βασικό στόχο, τη διάλυση των κρατών, την αποσύνθεσή τους. Δεν θέλουν συγκροτημένα κράτη, διότι δεν μπορεί, δεν υπάρχει δυνατότητα τα συσσωρευμένα κεφάλαια που διαθέτουν αυτή τη στιγμή στις αγορές να μπορούν να επενδυθούν και να παράγουν κέρδος, έτσι. Γιατί αλλιώς τι να τα κάνεις τα κεφάλαια που δεν παράγουν κέρδος. Λοιπόν, με εμπόδιο τη δυνατότητα να σκοντάψουν σε σύνορα εθνικά δίκαια, κανόνες δικαίου, τα στοιχειώδη που υπάρχουν, είτε είναι ένα κράτος με καθεστώς, να το πούμε έτσι, απολυταρχικό, είτε κοινοβουλευτικό, είτε δημοκρατικό. Δεν θέλουν κράτη, συγκροτημένα κράτη. Και αυτό μάλιστα στη θεωρία τους το έχουν διατυπώσει ως το τέλος του συστήματος της Συνθήκης Βεσφαλίας. Η Συνθήκη της Βεσφαλίας
ήταν το 1648 και στην ουσία τι κατέκτησε, να το πούμε έτσι, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό τουλάχιστον και τον παγκόσμιο. Έληξε, ήταν η συνθήκη με βάση την οποία έληξε ο 30 πόλεμος στην Ευρώπη. Ένας πιο καταστροφικούς πολέμους για την εποχή εκείνη. Λοιπόν, βρεθήκανε λοιπόν τα πριγκιπάτα και οι δυναστείες όλοι μαζί και είπανε, κοιτάξτε, προκειμένου να καθόμαστε και να σφαζόμαστε και να γίνει χαμός και να γεννηθεί κανένα κίνημα από τα κάτω και να μας πάρει τα κεφάλια όπως είχε γεννηθεί το κίνημα των αναβαπτιστών. Ένα πρώιμο θρησκευτικό κομμουνιστικό κίνημα της εποχής όπου εξεγέρθηκε, κατέλαβε πόλεις και όλα αυτά, να απαλλαγεί από τους πρίγκιπες και όλα αυτά τα πράγματα, λέει, όπα, ηρεμία, μη σφαζόμαστε, ηρεμία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα σύστημα το οποίο σε μία εδαφική επικράτεια θα υπάρχει ένα κράτος. Στο κράτος αυτό θα υπάρχει μία εξουσία. Κανένα κράτος δεν έχει καμία δουλειά στο να εμπλέκεται στα εσωτερικά αυτού του κράτους στην εδαφική του επικράτεια. Αυτές ήταν οι βασικές αρχές του συστήματος Βεσφαλίας. Και σου λέει επίσημα σήμερα το ΝΑΤΟ, μάλιστα τη θεωρία αυτή τη διατύπωσε το 1998. Να θυμηθούμε τι συνέβη το 99. Γιουγκοσλαβία. Το 98, γιατί είπε αυτή τη θεωρία ο Ξεβιέ Σολάνα, γραμματέα τότε του ΝΑΤΟ, λέγοντα ότι αυτά τελειώσαμε. Διότι υπάρχουν ανθρωπιστικέ κρίσει. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τον κοσμάκι μόνο του, να πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα παρέμβαση. Γι' αυτό και όποτε ακούω ανόητους Έλληνες πολιτικούς να μιλάνε για την κατάσταση του ελληνικού λαού με όρους ανθρωπιστικής κρίσης. Εμένα να με συγχωρείτε καθότι γραφικός και περίεργος και ύποπτος, κατά τον κύριο Ντόλιο, με βάζει σε σκέψεις. Γιατί ο όρος ανθρωπιστική κρίση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1991 και χρησιμοποιήθηκε από τους Αμερικανούς στο ΝΑΤΟ προκειμένου να επέμβουν σε χώρες και σε περιοχές του πλανήτη, προκειμένου να διασώσουν, λέει, τον πληθυσμό που υπέφερε από τους εμφυλίους και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι καθιερώθηκε το δόγμα της ανθρωπιστικής επέμβασης. Λόγω ανθρωπιστικής κρίσης το κάνουν τα παιδιά. Το γεγονός ότι όπου επενέβησαν, η ανθρωπιστική κρίση πήγε στην νιωστή και δεν έχει σωθεί καμία χώρα, όλες είναι ρημαδιό. Και έτσι εφάρμοσαν και νέα λογική του λεγόμενου failed state, δηλαδή του αποτυχημένου κράτους, δηλαδή του κράτους εκείνου που είναι αδύνατο να αυτοκυβερνηθεί. Στην τελευταία έκθεση για τα failed states που τα παράγει ένας ΜΚΟ οργανισμός που χρηματοδοτείται από το Αμερικανικό Κογκρέσο, τελείως τυχαία, μην πει κανένας ότι έχει σχέση με τη CIA, θα του βάλω μηδέν στο πιντίκο. Λοιπόν, η Ελλάδα κατέβηκε 6 θέσεις. Προχώρησε δηλαδή σημαντικά προς εκείνη την κατηγορία που ονομάζουν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες failed state. Δηλαδή, εκείνο το κράτος που αδυνατεί να αυτοκυβερνηθεί και χρειάζεται άμεση στρατιωτικοπολιτική επέμβαση προκειμένου να διατηρηθεί η ένωμη τάξη. Οδηγούμαστε ταχύτατα προς τα εκεί. Κάθε χρόνο μας υποβιβάζουν έτσι ώστε να μας καταλήξουν. Εν τω μεταξύ, ο γερμανικός και ευρωπαϊκός τύπος έχει πλήθος αναλύσεων, εμβριθών αναλύσεων, που χαρακτηρίζει την Ελλάδα failed state, ειδικά ο γερμανικός τύπος. Όλα αυτά είναι προετοιμασία εδάφους. Το μόνο που τους λείπει είναι μία αφορμή. Και η αφορμή βεβαίως βρίσκεται εύκολα. Πόσο δύσκολο είναι να επαναλάβουν, οι Τούρκοι αυτό που βγήκε σε συνομιλίες της ΜΙΤ με το Υπουργείο Εξωτερικών για προβοκάτσια σε βάρος της Συρίας, ώστε να φανεί ότι η Συρία χτυπάει τουρκικό έδαφος και έτσι οι τουρκικές δυνάμεις να επέμβουν μαζί με το ΝΑΤΟ σε βάρος της Συρίας. Πόσο δύσκολο να το κάνει σε μια χώρα που είναι ξέφραγο αμπέλι πλέον και τελείως διαλυμένη. Μια ανάλογη ή η ίδια ή παρόμοια ή διαφορετική προβοκάτσια. Και δεν χρειάζεται πολλά. Μερικές δεκάδες αθώους πτώματα δηλαδή, θύματα δηλαδή, κάποιους πρόσφυγες που είναι φυσιολογικό να γίνει μέσα σε μια τέτοια κατάσταση και αμέσως μετά, το δεύτερο 48ωρο ενδεχομένως, να προσγειώνονται αμερικανικές και ανατολικές και ευρωπαϊκές δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίσουν την ειρήνη. Και θα λένε σε εμάς 200 χιλιόμετρα πίσω εσείς, 200 χιλιόμετρα πίσω οι Τούρκοι, η περιοχή γκριζάρεται.
θυμηθείτε τα ίμια, πως γκριζάρισε ολόκληρη οριοθετική γραμμή με μία απλή κίνηση, μια προβοκάτσια που στήχησε βέβαια τρία παλικάρια. Αλλά αυτή τη φορά, ξέρετε πώς είναι τα ομερτά μεταξύ της συμμορίας, πρέπει να χυθεί αίμα, ξέρετε, για να συμφωνεί ανάμεσα στη μια συμμορία και στην άλλη συμμορία. Έτσι και εδώ, μόνο που για να γκριζάρει υπηρετικό έδαφος, πρέπει να πεθάνουν κάποιοι περισσότεροι, εκτός από τρεις στρατιωτικούς, ας πούμε, όπως τη λένε, με το ελικόπτερο εκείνο το βράδυ στα Ίμια. Αυτό το πράγμα ήδη έχει τεθεί σε κίνηση. Περιμένουν την ώρα. Προσωπικά έχω πει το εξής, ότι αν βγει το 14 και δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είτε στη Θράκη είτε στη Μακεδονία, προσωπικά εγώ θα πιστέψω ολόψυχα, μάλιστα ένας που με άκουγε στις τοποθετήσεις αυτές μου έφερε και ένα βιβλίο να διαβάζω, γιατί θα το πιστέψω οπωσδήποτε, ότι υπάρχει εκεί ψηλά ο Θεούλης της Ελλάδας, μας προσέχει πάρα πολύ, γιατί εμείς ούτε τον εαυτό μας είμαστε σε θέση να προσέχουμε, ούτε τη χώρα μας. Εγώ θα το πιστέψω, εάν βγει το 14 χωρίς τέτοιο επεισόδιο στην κατάσταση που βρισκόμαστε, ιδιαίτερα εάν δεν ρίξουμε το ταχύτερο δυνατό, όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά το καθεστώς δεσμεύσεων και καταστάσεων που έχει διαμορφωθεί η χώρα. Γι' αυτό και αναρωτιέμαι, γιατί ρε διάολε δεν μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε αυτά. Γιατί δεν βγαίνουμε ανοιχτά να τα κουβεντιάσουμε, έτσι ώστε να δούμε μεταξύ μας να τα βρούμε και να δούμε τουλάχιστον αυτοί που μπορούν και να συμφωνήσουν και να είναι από την από εδώ μεριά, από την μεριά δηλαδή των συμφερόντων του λαού και της χώρας. Έτσι ώστε να πούμε από κοινού ποια στρατηγική μπορείς να ακολουθήσεις αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων ή τέτοιων φαινομένων. Αντίθετα, βλέπουμε ένα πολιτικατισμό στην ιωστή του δύναμη. Ακόμη και εγώ ντρέπομαι κυριολεκτικά και μάλιστα έχω βάλει και στο κίνημα, δηλαδή στο ΕΠΑΜ, να σταματήσω να εμφανίζω στη τηλεόραση. Ειλικρινά, ντρέπομαι. Γιατί σε εμφανίζουν σε πάνελ και αναγκάζεσαι να σχολιάζεις ηλιθιότητες σε επίπεδο καφενείου, κυρού και αχλαδιού. Όποτε μου τύχει και πω, ας πούμε, όπως σε μια τελευταία εκπομπή, έλεγα ότι πάμε ολοταχώς εθνικό ακροτηριασμό, ο δημοσιογράφος αντί να σταματήσει. Να μου πει, κάτσε, τι λες, είσαι με τα καλά σου, λέγοντα αυτά τα πράγματα, πού το στηρίζεις, ξανά. Να το συζητήσουμε δηλαδή, είναι θέμα σοβαρό. Έκανε το εξής απίστευτο. Α, μάλιστα, ναι, εθνικό κριτηριασμό είπατε, ναι, πολύ ωραία. Ο κ. Χριστίδη, εσείς τι θα λέγατε. Ο ίδιος εθνικό κριτηριασμό για το πρόγραμμα του, γιατί ήταν εκπρόσωπος άλλου κόμματος. Και άρχισε αυτός, ας πούμε, να λέει το γνωστό τροπάριο που λένε τα πολιτικά κόμματα τώρα μπροστά στις εκλογές. Ψηφίστε με γιατί μου ωραίο. Είναι τρελά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε και να βάλουμε σε ένα κοινό τραπέζι να συζητήσουμε και με άλλες δυνάμεις του λεγόμενου αντιμνημονίου, ειδικά αυτές που απλασάρουν και ως πατριωτικές, να καθίσουμε κάτω να κουβεντιάσουμε. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε σε όλα, τουλάχιστον όμως να κρατάμε μια κοινή στάση σε ορισμένα ζητήματα. Αντίθετα, διαπιστώνουμε μια τέτοια αφέλεια, να μην πω τίποτα χειρότερο, που είναι εγκληματική, ειδικά στα ζητήματα αυτά. Ειδικά στα ζητήματα αυτά. Και από την άλλη, τα προγράμματα τα οποία πλημμυρίζουν με υποσχέσεις ότι θα αλλάξουμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ανησυχείτε εσείς, μπορείτε να πεθάνετε της πείνας ήσυχα, εμείς θα αλλάξουμε τους θεσμούς. Και μόλις τους αλλάξουμε τους θεσμούς, όποιος έχει επιβιώσει σε αυτή τη χώρα μπορεί να πει: ζητώ. Είμαστε τρελοί. Είμαστε σοβαροί. Η χώρα τελεί υποκατάρρευση. Δεν έχει καμία δυνατότητα να αναπληρώσει ούτε καν τις υποδομές και τον παραγωγικό εξοπλισμό που χάνει κάθε μέρα. Κάθε μέρα χάνονται 1.800 θέσεις εργασίας. Χώρια την καταστροφή των μικρομεσαίων και των ελευθεροπαγγελματιών. Και τι καθόμαστε και λέμε, ότι θα αλλάξουμε τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε πόσα τέρμενα. Και τι θα γίνει με τούτο εδώ τη χώρα. Δηλαδή, την έχουμε ξεγράψει. Να το πούμε, ρε παιδί μου, τουλάχιστον το πούμε. Όπως η κυρία Τζαβέλα, θυμάστε. Βουλευτής του λαού, ευρωβουλευτής του λαού, που είχε, άμα είναι να πεθάνει η Ελλάδα, ρε παιδιά, τουλάχιστον να πεθάνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βρήκαμε τον εθνικό μας στόχο. Να το πούμε ανοιχτά. Να ξέρει ο άλλος τι ψηφίζει. Τι ακριβώς, πού τάσετε. Δεν υπάρχει κανενός είδους τέτοια πρόθεση, ούτε διάλογος, ούτε τίποτα. Και θα βρεθούμε στις 26.
με τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να έχει ψηφίσει την εδώ και τώρα πτώση της κυβέρνησης. Γιατί αυτό το υπόσχονται. Αν προσέξετε, το κεντρικό σύνθημα του ΣΥΡΙΖΑ ποιο είναι? Ψηφίστε μας να φύγουν. Και στις 26 του μήνα, που θα είναι συντριπτική η υπεροχή του η εκλογική έναντι της Νέας Δημοκρατίας, θα το δείτε και θα πιστεύετε στα μάτια σας πόσα σκοροϊδεύαν οι δημοσκοπήσεις που δημοσιεύονται για 1 με 2 διαφορά και ιστορίες, κολοκύθια με τη Ριγάνη. Και τότε θα λες, καλά, γιατί δεν πέφτουν αυτοί οι ρημάν? Δεν πέφτουνε ρε. Γιατί δεν πέφτουνε ρε. Και τότε θα κριθεί το τι θα γίνει με την χώρα. Γιατί αυτό που δεν θέλουν να συζητήσει κανένας και που αυτό που ετοιμάζουν για το φθινόπωρο, γι' αυτό τους στέλνουν πάνω στην κυβέρνηση άλλωστε οι δανειστές, είναι το πέρασμα της ιδιοκτησίας των Ελλήνων πολιτών στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένα υπερκράτος. Δεν είναι ένας απλός οργανισμός ή μια υπηρεσία. Είναι ένα υπερκράτος με δικό του καθεστώς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι εκτός δικαιοδοσίας τόσο των ελληνικών ή άλλων δικαστηριών, δικαιοδοσίας δηλαδή των κρατών μελών, αλλά και εκτός δικαιοδοσίας Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Κανένας δεν μπορεί να το προσβάλλει δικαιακά ή με ένδικα μέσα, σε οποιοδήποτε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό, από το διοικητή μέχρι τον κλητήρα, έχει πλήρη ισόβια ασυλία. Τέτοιο καθεστώς ετεροδικίας ούτε την εποχή των διομολογήσεων επί Οθωμανών δεν υπήρχε. Δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Τα περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και κτίρια σε οποιοδήποτε κράτος μέλος και αν βρίσκονται είναι off limits. Δεν μπορεί να πλησιάσει κανένας, εισαγγελέας, δικαστής, αστυνομικές αρχές, οτιδήποτε. Είναι εκτός κυριαρχίας του κράτους μέσα στο οποίο βρίσκεται. Το τρίτο βασικό ζήτημα είναι ότι αυτός ο οργανισμός έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα κράτους. Ό,τι μπορεί να κάνει το κράτος, μπορεί να το κάνει και αυτό. Ανάμεσα σε αυτές τις δράσεις, στη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι τη δυνατότητα να αποκτήσει περιουσία και να τη διαχειριστεί την περιουσία κατά το δοκούν. Όλα αυτά που σας αναφέρω είναι η συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Και το κυριότερο, για όσους νομίζουν ότι αυτά μπορούν να αλλάξουν και ότι αυτά μπορούν να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Γιατί αυτό που σε αυτή τη στιγμή συμβαίνει είναι το πέρασμα του ΤΑΙΠΕΔ ολόκληρου μαζί με τη δημόσια περιουσία στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Εξού και το γεγονός ότι 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου παραιτήθηκαν από τα ΤΑΙΠΕΔ λέγοντας εντάξει ρε παιδιά, να ξεπουλήσουμε, αλλά όχι ρε διάολε και έτσι, και πρώην πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ τελείως βολικά πέθανε. Πρώην πρόεδρος, ο προηγούμενος πρόεδρος, πέθανε, καρδιακό. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του. Ήταν ο Σταυρίδης. Πέθανε. Λοιπόν, τελείως τυχαία, παρεπιπτόντως, για όποιον ενδιαφέρεται και διαβάζει ξένο τύπο, ειδικά ξένο οικονομικό τύπο, υπάρχει μία επιδημία αυτή την εποχή, έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο, μία επιδημία σε ξένους μεγαλοτραπεζίτες. Βουτάνε στο κενό. Είναι μία επιδημία. 19 μεγαλοτραπεζίτες μέχρι στιγμής έχουν βουτήξει στο κενό σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Είναι μία επιδημία, ένα είδος ας πούμε δάκου. Τέτοιο πράγμα. Σπάνε λέει τις τζαμαρίες από τον 30 και πάνω όροφο και βουτάνε στο κενό. Πώς τις σπάνε τζαμαρίες? Εγώ έχω δουλέψει σε διακτηρία και μας λένε ότι αυτές τις τζαμαρίες δεν σπάνε με τίποτα. Με τίποτα. Όχι μόνο. Λοιπόν, δεν σπάνε. Τώρα, πώς αυτοί τις σπάνε και βουτάνε στο κενό, δεν ξέρω. Πάντως υπάρχει μια επιδημία. Τώρα, πού θα καταλήξει αυτή η επιδημία, δεν ξέρω. Μέσα σε αυτή την επιδημία είναι και του Σταυρίδη εντελώς τυχαία ο θάνατος. Αυτός λοιπόν το ΤΑΙΠΕΔ, που βεβαίως ψάξτε να δείτε στην περιοχή σας τι ανήκει ήδη στον ΤΑΙΠΕΔ ή τι έχει περάσει, θα περάσει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Και τότε τι θα συμβεί? Δεν θα μπορείτε να πλησιάσετε το περιουσιακό στοιχείο το οποίο θα ανήκει στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Δεν θα μπορείτε να πάρετε ένδικα μέσα εναντίον ή να πάρετε μέτρα εναντίον. Είναι κράτος. Άλλο κράτος. Είναι σαν να μιλάμε ότι, ξέρω εγώ, ανήκει σε άλλο κράτος αυτή η περιουσία. Τέτοιο ζήτημα θα είναι. Και επειδή δεν επαρκεί αυτό, πρέπει να πάρουν και την ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών. Την ιδιωτική περιουσία δηλαδή.
Η ιδιωτική περιουσία ήδη τη χρωστάμε. Τη χρωστάμε. Τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία. Μπράβο. Και μάλιστα με το πολυνομοσχέδιο τώρα πέρασε στη διακριτική ευχέρεια του Υπουργού για να αποφασίσει πότε και πώς θα γίνει και η κατάσχεση πρώτης κατοικίας. Τέρμα η Κατσέλη, ο νόμος δηλαδή Κατσέλη. Με απλή απόφαση Υπουργού θα σαλαμοποιήσει και θα τα πάρει όλα. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν θα υπάρχει μια συγκεκριμένη τεχνική μέσα από την οποία αυτά θα περάσουν στην εγγυητική αρμοδιότητα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Αυτά πρέπει να υπογράψουν το φθινόπωρο πριν πάνε σε εκλογές και αλλαγή κυβέρνησης. Γι' αυτό τους θέλουν και θα πούνε είναι ντελικάτες, είναι πολύ προσεκτικές και εμείς πρέπει να γίνει. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Οι επιτυχίες που έχετε κερδίσει μέχρι τώρα είναι εν κινδύνου θα τεθούν εάν μπούμε σε εθνικές εκλογές. Τα γνωστά, δηλαδή. Τα έχουμε φάει. Ενδεχομένως να φανεί το Σαμαρά και να βάλουν ένα Παπαδήμο επάνω. Καινούριο. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν κάποια τρικάκια. Άλλωστε, ο κ. Κουβέλης το είπε. Είδε τις κρυφές δημοσκοπήσεις ότι πιάνει 1,5% και μεταβίας και σου λέει, παιδιά, εγώ εδώ είμαι κούκου, ξαναμπαίνω σε κυβέρνηση. Έτσι. Γιατί βλέπει τι γίνεται. Και θέλει να χωθεί, γιατί αν τεθεί εκτός συμφώνος. Ποιος του λέει ότι δεν θα λογοδοτήσει. Εκκρεμούν 84 μηνύσεις για εσχάτη προδοσία για όλους αυτούς. Πολιτών και φορέων. Αν βρεθεί εκτός νυμφώνος, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ή αν βρεθεί κάποιος δικαστής και τον πει, έλα ρε μεγάλε, τον πιάσει από την πελαμάνα και τον καθίσει κάπου. Λέω, άλλωστε το σύστημα πρέπει να κάψει κάποιος ως, πώς να το πούμε, ακριβώς, όπως έγινε με τον Τζοχατζόπουλο, έτσι. Για να γλιτώσουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, και μας το πέσουν σήμερα ότι είναι υπεράνω. Λοιπόν, συν το γεγονός ότι μας είπανε ότι με τα τεστ που θα κάνουν τώρα στις τράπεζες τις συστημικές, θα κρίνουν εάν χρειάζεται νέα ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού σύστημα. Δεν μας το είπανε. Ωραία. Μπείτε όποιος ξέρει αγγλικά, να μπει στο site του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και να δει τι απαιτεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας για να κάνει ανακεφαλοποίηση τραπεζών. Τι απαιτεί. Τρία πράγματα. Μνημόνιο καινούριο. Αυτό μην ανησυχείτε, το περνάνε ήδη. Τι είναι το μέσο πρόβλημα. Τι είναι όλα αυτά που περνάνε. Πρόσθετες επιβαρύνσεις μέχρι το 18 για να βγάλουν αθρηστικά πλεονάσματα 36,8 δις. Ποιος θα τα πληρώσει. Το υποζύγιο. Έτσι δεν είναι. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο. Σχέδιο bail-in. Εδώ είμαστε. Σχέδιο bail-in σημαίνει κούρεμα καταθέσεων. Και επειδή στους Έλληνες συμβαίνει το εξής τραγικό, οι περισσότεροι καταθέτες δεν έχουν, έχουν μάλλον καταθέσει κάτω από 100.000, έρχεται η Bundesbank πάλι. Και σου λέει, εντάξει, δεν είναι μην κούρεμα, όχι, δεν θα γίνει κούρεμα καταθέσεων, απλά θα υπάρξει μία έκτακτη εισφορά επί του κεφαλαίου. Να πληρώσουν επιτέλους οι κεφαλαιούχοι, οι κεφαλαιοκράτες. Δηλαδή, έχεις 10 ευρώ στην τράπεζα, σου πάρουν το 10%. Έκτακτη εισφορά επί του κεφαλαίου. Και επειδή η έννοια αποταμίευση έχει πάψει να ισχύει μέσα στην Ευρωζώνη, καταργήθηκε η έννοια από τότε που κάναν το κούρεμα στις καταθέσεις στην Κύπρο. Κεφάλαιο είναι και τα 100 ευρώ που έχει κατατεθειμένα στην τράπεζα ή το 15ήμερο ή το μηνιάτικο που σου βάζουν σαν σύνταξη ή μισθό, αρκεί να έχει περάσει ένα 24ωρο. Γι' αυτό και σου κάνουν κατάσχεση ισχυράς τρίτων μισθού, σύνταξης ή ενοικίου μετά το πρώτο 24ωρο. Θεωρείται κατάθεση. Δηλαδή κατάθεση κεφαλαίου. Και στο δεσμεύει. Να τα ψέχουμε αυτά τα πράγματα, γιατί έχουμε υποστεί κατά σχέση ισχύρα τρίτων και ο υποφαινόμενος, γι' αυτό το λέω αυτή η ιστορία, γίνεται χαμός αυτή την εποχή. Λοιπόν, και βεβαίως, επειδή δεν αρκεί το κούρεμα, η έκτακτη εισφορά επί του κεφαλαίου, που τότε θα ακούτε το Βενιζέλο και τον όποιον Βενιζέλο, η αντικαπιταλιστική ρητορία θα έχει φτάσει στα ουράνια, να μας λέει ότι τώρα είναι η ώρα να τα βάλουμε με τους κεφαλαιοκράτες που έχουν 100 ευρώ στην τράπεζα. Έτσι, ή έστω και 100.000 ευρώ
στην τράπεζα, καθότι όλοι οι άλλοι τα έχουν αλλού, στα Κάιμαν. Έτσι, είναι αλλού. Οι 60-70 ολιγάρχες αυτής της χώρας είναι αλλού τα λεφτά. Δεν είναι εδώ, δεν είναι τρελή. Λοιπόν, και βεβαίως, επειδή δεν θα επαρκέσει αυτό, θα κάνουν και όπως λέει και το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, να φορτωθούν τις ζημιές των τραπεζών οι βασικοί μέτοχοι. Ποιοι είναι οι βασικοί μέτοχοι? Ο εξής ένας, ο Έλληνας φορολογούμενος. Το κράτος είναι βασικός μέτοχος στις συστημικές τραπεζές σήμερα. Και έτσι θα το φορτώσουν τα κόκκινα δάνεια που δεν μπορούν να πουλήσουν στο εξωτερικό, λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη επισφάλεια και δεν υπάρχουν πράγματα συγκυρίσεις από πίσω, θα του φορτώσουν τα κόκκινα δάνεια, θα κάνει η κυβέρνηση το εξής, θα κουρέψει τα κόκκινα δάνεια και τα υπόλοιπα θα τα περάσει ως οφειλή στην εφορία. Όπως έχει κάνει τώρα με τους δύστιχους εκείνους μικρομεσαίους που πήρανε δάνειο από το ΤΕΜΠΕ, το ξέρετε ποιο είναι το ΤΕΜΠΕ, το ταμείο, έτσι, που τι κάνανε, τι ήταν το σύστημα αυτό? Ήθελες κεφάλαιο κίνησης, πήγαινε στο ΤΕΜΠΕ και αυτοί σου συνέστηναν μια τράπεζα, όπου πήγαινες να ήταν συμβεβλημένη με το ΤΕΜΠΕ και πήγαινες στην τράπεζα και έπαιρνες το δάνειο, το κεφάλαιο κίνησης που χρειαζόσουνα, με επιδότηση επιτοκίου. Την επιδότηση επιτοκίου την έδινε η κυβέρνηση, υποτίθεται. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι έχουν αποφασίσει. Αυτό είναι ήδη αποφασισμένο, έχει περάσει νόμος. Ό,τι οφειλές υπάρχουν με διαμέσω του ΤΕΜΠΕ προς τις τράπεζες, τις εξοφλεί όλες οι κυβέρνησεις. Να μην έχουν πρόβλημα οι τράπεζες, γιατί είναι δύστιχοι. Και ο μικρομεσαίος πλέον τα οφείλει, ό,τι οφείλει, όχι στην τράπεζα, στο κράτος. Και επειδή δεν νοείται τραπεζική οφειλή, χρεωστική απέτηση του κράτους προς τον πολίτη, θα μεταφερθούν ή έχουν μεταφερθεί προς την εφορία. Θα βεβαιωθούν ως οφειλή προς την εφορία. Και εκεί, ας πούμε, που είχες 1.000 ευρώ οφειλή προς την εφορία, θα σου έρθει όλο το δάνειο στο κεφάλι ως μικρομεσαίος και θα τελειώσεις. Το ίδιο θα γίνει με όλα τα κόκκινα δάνεια. Ναι, αυτό λέω. Είναι ψηφισμένο, είναι. Βεβαιώνεται απλά, επειδή ο μηχανισμός δεν επαρκεί, γιατί είναι πολλά τα πράγματα, βεβαιώνεται με σειρά η οφειλή αυτή προς την εφορία. Απλά θα τα κάνουν για όλα τα κόκκινα δάνεια. Εκείνα δηλαδή που οι τράπεζες δεν μπορούν να τα πουλήσουν στο εξωτερικό και δεν έχουν πράγματα συγκυρίσεις από πίσω. Δηλαδή τα καταναλωτικά και τα κεφάλαια κίνησης. Κυρίως προς επιχειρηματίες ή ελευθεροπαγγελματίες. Θα το κάνουν αυτό το πράγμα ήδη. Να γιατί τους θέλουν πάνω στην κυβέρνηση. Να βάλουν αυτές τις υπογραφούλες. Και μετά τι θα γίνει? Θα έχουμε μια αλλαγή κυβέρνησης προφανώς. Γιατί θα εισαλτάρει ο Έλληνας και σου λέει: άστο, τι θα γίνει εδώ πέρα, θα τους γλιτώσουμε μετά τους. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε σε εκλογές, θα πέσουν αυτά τα κόμματα, θα έχουμε την μνημονιακή κυβέρνηση. Η οποία θα έχει να επιλέξει από το πρώτο 24ωρο. Ή κατάσχω την παραχωρημένη ιδιωτική και δημόσια ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που αυτό σημαίνει αυτόματα ανακοινώνω την έξοδό μου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρώ, ή να πω στον Έλληνα πολίτη ότι δυστυχώς, τι να κάνω δυστυχής, θα προσπαθήσω να μπω σε διαπραγμάτευση, γιατί έχουν βάλει υπογραφές πανά θεμάτους, οι κακοί, οι προηγούμενοι, θυμηθείτε το Σαμαρά, στις εκλογές του 12, τι έλεγε για αυτούς που πρέπει να καθίσουν στο σκαμνί, για το ότι υπογράψαν το πρώτο μνημόνιο, ότι θα φτιάξουν εξεταστική επιτροπή να τους κυνηγήσουν και ότι εμείς δεν θα δεσμευτούμε από το πρώτο μνημόνιο, θα μπούμε σε πάνω διαπραγμάτευση και να πάρ το Ζάπιο 1, πάρ και το Ζάπιο 2, πάρ το Ζάπιο 3, αυτό ήταν δωρεάν. Λοιπόν, και τι γίνεται τελικά? Το βράδυ της εκλογικής επιτυχίας του κ. Σαμαρά, τον Ιούνιο του 12, ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλυθεί. Αν αυτό δεν γίνει ένα ντεζαβού, δεν ξέρω τι σημαίνει τελικά. Και εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Πέστε μου, βάλτε στο μυαλό σας τους αντιμνημονιακούς ηγήτορες. Έτσι, απλό πράγμα, γιατί έτσι εγώ ξέρω να λειτουργώ. Βάλτε τους στο μυαλό σας. Τι θα τους είναι πιο εύκολο? Να στείλουν στο διάολο από το πρώτο 24ωρο την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους δανειστές και το ευρώ? Ή να πούν στον Κοσμάκη, τι να κάνω, άσε, θα προσπαθήσω να διαπραγματευτώ και να δω τι θα βγει.
Παρεμπιπτόντως, στη συνθήκη ίδρυσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας υπάρχει το περίφημο άρθρο 32, παράγραφος 8, το οποίο λέει το εξής. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας και τα χρηματοδοτικά του μέσα, δεν υπόκειται σε κανενός είδους τροποποίηση, επιμήκυνση ή μορατόριου. Στην πράξη δηλαδή σου λέει ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα διαπραγμάτευσης. Διότι δεν δεχόμαστε ούτε να τροποποιηθούν οι όροι των περιουσιακών στοιχείων που έχουμε πάρει, ούτε οι όροι των δανείων που έχουμε δώσει, ούτε οτιδήποτε, ούτε καν να αναβληθεί η πληρωμή μέρος των τόκων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα διαμέσου ενός μορατόριου. Τίποτα. Και αυτά τα έχουν αποδεχτεί τα κυβερνώντα κόμματα και τα αντιπολιτευόμενα που σου λένε μέσα στο ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα βρούμε τη λύση. Το έχουν αποδεχτεί. Θυμηθείτε τον κύριο Τσίπρα τι έλεγε. Γιατί να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση στις τράπεζες διαμέσου του δημοσίου χρέους και να μην το κάνει το Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Ενώ ήξερε ότι αν το έκανε απευθείας ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, θα πηγαίναμε σε κούρεμα καταθέσεων και σε όλα αυτά τα μέτρα που λέγαμε προηγουμένως, χωρίς να έχει τη δυνατότητα επαναδιαπραγμάτευσης η χώρα. Εγώ ρωτάω, φανταστείτε τους και πέστε μου τι θα τους είναι πιο εύκολο. Να πούν στον κοσμάκι ότι δυστυχώς έχασες ή να πούν στους δανειστές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ευρώ αμέτε από εδώ θα καθαρίσω με τη χώρα. Εγώ είμαι και η εξουσία σε αυτή τη χώρα. Ποιος νομίζετε ότι θα επικρατήσει? Να, γιατί εμείς ανησυχούμε και λέμε το εξής. Εμείς από τις 26 του μηνός θα είμαστε στους δρόμους. Θα είμαστε σε μια διαδικασία άμεσης ανατροπής αυτής της κυβέρνησης, ώστε να μην μπουν υπογραφές. Τουλάχιστον να μην μπουν αυτές οι υπογραφές. Και ταυτόχρονα να τεκμηριώσουμε την ανάγκη ότι εφόσον μιλάμε για μια αισχρή μειοψηφία εκλογικά, τίποτα από ό,τι έχει ψηφιστεί ή έχει νομοθετηθεί δεν μπορεί να έχει ισχύ. Καμία ισχύ. Και αυτό να το επιβάλλει ο κόσμος στους δρόμους. Γιατί αν δεν το επιβάλλει στους δρόμους, δυσκολεύουν τα πράγματα. Και εκεί θέλουμε δύναμη. Να γιατί ζητάμε την ψήφο. Και τη θέλουμε επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί? Όχι γιατί έχουμε αυταπάτες για το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, άλλωστε είμαστε υπέρ της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο? Για να δημιουργήσουμε συνθήκες επιταχυνόμενης διάλυσης αυτού του τέρατος. Μαζί με άλλα κινήματα, ανάλογα με αυτά που λέμε κινήματα λαϊκής βάσης. Με προτάγματα τέτοια που να μπορούσαν να διευκολύνουν τους λαούς να ξεσηκωθούν το ταχύτερο δυνατό πριν βιώσουν πόλεμο ξανά στο έδαφος τους. Γιατί τους βουσπάμε, ο πόλεμος, η πιθανότητα του πολέμου γενικεύεται για ολόκληρη την Ευρώπη. Λοιπόν, και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον το εξής. Στις 14 Μαρτίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πήρε μια ιστορική κατά τη γνώμη μου απόφαση, η οποία βεβαίως δεν έχει κανένα νόημα ούτε λειτουργική, λειτουργική αντανάκλαση στο οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση αυτή λέει ότι το σύνολο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στηρίξης, το σύνολο των μνημονιακών πολιτικών ρυθμίσεων και πράξεων και ο ρόλος της Τρόικας και η δράση της είναι απολύτως παράνομα. Παραβιάζουν το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τις συνθήκες ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ αναρωτιέμαι, εφόσον έρχεται ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο λέει αυτό, συνεπικουρούμενοι με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νομισματικών και Οικονομικών Υποθέσεων, εμείς γιατί είμαστε ηλίθιοι να πούμε θα σας πληρώσουμε τα 240 δισεκατομμύρια που μας φορτώσατε σαν χρέος? Εφόσον είναι παράνομα όλα αυτά, γιατί πρέπει να πληρώσουμε τα 240 δισεκατομμύρια? Είναι από τα βασικά ερωτήματα, τα πρώτα και βασικά ερωτήματα που θα βάλουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα καλέσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει το να μην πληρώσει η Ελλάδα τα 240 και ταυτόχρονα να προχωρήσει σε πλήρη διαγραφή χρεών για όλα τα κράτη. Έστω και αν χρεοκοπήσουν οι συστημικές τράπεζες και λοιπόν.
ακούσατε αυτό να γίνεται σημαία από τα δημιουργιακά κόμματα. Δηλαδή η δικαίωση ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Φανταστείτε λοιπόν να χρωστάτε τις Μιχαλούς, που χρωστάμε δηλαδή, είναι θέμα, στην τράπεζα ας πούμε ή οπουδήποτε αλλού, και να έρχεται ένας θεσμός της χώρας σου και να σου λέει ότι οι όροι με τους οποίους σου επέβαλαν την εξυπηρέτηση των δανεικών σου ή των χρεών σου είναι παντελώς παράνομοι. Υπάρχει περίπτωση σόφρον άνθρωπος μεταξύ μας μετά από μια τέτοια απόφαση να λέει χρωστάω ακόμη τα χρέη αυτά? Όχι. Τότε γιατί σαν λαός και σαν κράτος πρέπει να το πούμε? Για ποιο λόγο? 240 δισεκατομμύρια. Και όταν σταματήσουμε, τι θα γίνει? Θα τυναχτεί στον αέρα ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Και άρα, οτιδήποτε έχει υπογράψει ή έχει πει υπό την εποπτεία του, παπαλά. Αυτό όμως προϋποθέτει ξεκάθαρη κατεύθυνση και τρόπο δράσης. Γι' αυτό και λέμε. Γι' αυτό και ζητάμε την ενίσχυση του ΕΠΑΜ και γρήγορση ολόκληρου του λαού. Δεν είναι μόνο θέμα ψήφου. Όπως και να έχει, στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μετρηθούμε όλοι μας και θα μετρήσουμε το ανάστημά μας. Όλοι μας. Ο καθένας ξεχωριστά, σαν λαός και σαν έθνος. Θα μετρήσουμε το ανάστημά μας με όρους ιστορικού μέτρου. Και όσο το τουλάχιστον αφορά εμάς, ένα είναι σίγουρο, εμείς θα νικήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Για τον εξής απλούστατο λόγο. Έχουμε δίκιο. Ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Ξέρουμε να το παλεύουμε αυτό το δίκιο μέσα στο λαό. Να κερδίζουμε πρόσωπο με πρόσωπο αυτές τις μάχες. Και απλά θα πάρει κάποιο περισσότερο χρόνο, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μας κάνουν τη χάρη να μας προβάλλουν. Και λοιπόν, σε αυτό τον αγώνα κερδίζει αυτός που θα στέκει το όρθιος στο τέλος της διαδρομής. Και στη διάρκεια της διαδρομής θα πεταχτούν πάρα πολλά σκουπίδια στην άκρη. Εμείς, ο μόνος εχθρός για μας, ο μόνος τρόπος για να ιτηθούμε, για εμάς μιλώντας, είναι εμείς οι ίδιοι να παρατηθούμε από τον αγώνα. Άλλος τρόπος να μας νικήσουν ή να μας καταβάλουν δεν υπάρχει. Είμαστε τόσο αποφασισμένοι. Και ο λόγος είναι απλός. Γιατί πίσω από μας δεν υπάρχει τίποτα, ούτε χορηγός, ούτε οικονομικά συμφέροντα, ούτε μεγαλογεωστρατηγικές αντιλήψεις και πρακτικές ή δόγματα. Υπάρχει μόνο η οικογένειά μας. Και ξέρουμε ότι αν λυγίσουμε ή παραιτηθούμε, δεν θα υπάρχει κανένας να τις προστατέψει. Ούτε τα παιδιά μας, ούτε την οικογένειά μας. Και ούτε τα παιδιά των παιδιών μας που δεν πρόκειται να τα δούμε ποτέ, εάν συνεχιστεί αυτή η ιστορία. Με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ποιος ισχυρός, αφοσιωμένος και αποφασισμένος στρατός πολιτών από εκείνον που αποφασίζει ότι από μένα δεν θα περάσεις, ρε κερατά. Αυτό είναι το ΕΠΑΜ. Και γι' αυτό να ξέρετε, μέσα στο τελευταίο μήνα εμείς οργώσαμε ακόμη και τα άγραφα. Ξέρετε γιατί τα λένε άγραφα, παρεμπιπτόντως? Γιατί ποτέ επί τουρκοκρατίας δεν μπορούσαν να γραφούν. Τόσο άγρια τα βουνά, δεν μπορούσαν να ανέβει κανένας. Εμείς τα οργώσαμε και θα τα οργώνουμε συνέχεια. Δεν θα υπάρχει χωριό, γειτονιά, οικισμός σε ολόκληρη την Εθνική Επικράτεια που δεν θα μας δει τουλάχιστον τρεις φορές το επόμενο διάστημα. Τουλάχιστον τρεις φορές. Και θα τους κερδίσουμε όλους, πρόσωπο με πρόσωπο. Και θα τους δείξουμε ότι εφόσον είμαστε κομμάτι από τη σάρκα τους και εμείς έχουμε μια διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα, όχι με την έννοια τη φιλοσοφικο-κοινωνικο-θεωρητική, αλλά με την άμεση πρακτική, με το γεγονός ότι τούτο εδώ τα λιθάρια, αυτά τα χώματα, τα φωτισμένα με αίμα και υδρότα των προγόνων μας, δεν θα τα παραδώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παραδώσουμε. Γι' αυτό και δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Ακόμη και αν μας σκοτώσουν, δεν θα τα παρατήσουν. Γιατί τι θα γίνει? Θα ενωθεί το αίμα μας με τα αίμα των πατρών μας. Και λοιπόν, θα γίνει δύο φορές πιο ισχυρό. Δύο φορές πιο ικανό να ανατρέψει τα πάντα. Βρισκόμαστε σε αυτήν ακριβώς την κρίσιμη ιστορική καμπή. Δεν μας νοιάζει πόσα είναι τα κρατήρια ή πόσο μεγάλα ή πιο μικρά.
έναν έναν τον άνθρωπο, εάν χρειάζεται να τον κερδίσουμε. Όπως τα παλιά χρόνια, όπως έγινε η Ανάσταση του γένους, όπως το έθνος μας ξαναμπόρεσε να αποκτήσει τη δύναμη να συντρίψει τον φασίστα εισβολέα και τον ναζί κατακτητή. Έτσι πολεμάγανε πάντα οι Έλληνες. Λίγοι εναντίον πολλών και τα καταφέρνανε πάντα, πανάθεμά μας, τώρα τα χάσουμε. Ό,τι και αν συμβεί, όπως και να γίνει. Αυτή είναι ακριβώς την πεποίθηση, αυτή είναι ακριβώς την αφοσίωση που μπορούμε να εκφράζει το ΕΠΑΜ. Και τη σιγουριά ότι η οργάνωσή του, η επέκταση της οργάνωσής του, των οργανωμένων του δυνάμεων, των φίλων του, των ανθρώπων δηλαδή που συμμερίζονται την αφοσίωσή του, πλαταίνει με τέτοιους ρυθμούς και τέτοιες διαδικασίες κάτω από τα ραντάρ του συστήματος, γιατί το σύστημα δεν ξέρει μέσα από τα κλισέ πώς να αναγνωρίζει μια τέτοιου τύπου οργάνωση και τον τρόπο που δουλεύει, που εγγυόμαστε ότι η ανατροπή θα έρθει. Δεν έχει σημασία το εμπόδιο ή ποια φωτιά θα βάλουν σε αυτόν τον τόπο. Θα έρθει. Και εμείς είμαστε εγγύηση ότι θα έρθει με τον πιο ομαλό δυνατό τρόπο για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη. Θα συνεχίσουμε τώρα με ερωτήσεις και φυσικά θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε όλες τις απορίες σας. Ποιος θα ήθελε να απευθύνει κάποια ερώτηση? Ο κύριος. Κύριε Καρδάκη, λέγομαι Γεωργιάδη Γιώργος, είμαι πρώην στρατιωτικός. Ειδικές γνώσεις στα οικονομικά θέματα δεν έχω. Άκουσα με μεγάλη προσοχή όσα είπατε εσείς και οι άλλοι συζητητές. Μιλήσατε να πούμε στον δρόμο, ανατροπές, διάδοχη κατάσταση. Δεν άκουσα ποια θα είναι. Αυτό το σύστημα έχει χαλάσει και έχει διαβρωθεί τόσο πολύ. Ποια θα είναι η διάδοχη κατάσταση? Αυτό είναι το ένα. Δεν θέλω να μου απαντήσετε. Έχω κι άλλο ένα. Μου δώσετε να καταλάβω ότι το ευρωπαϊκό, όπως το είπατε, μηχανισμός της ευρωπαϊκής σταθερότητας, αυτός ο θεσμός, έτσι ξαφνικά ήρθε να στοχεύει την περιουσία του ελληνικού λαού. Έχουμε 40 χρόνια δημοκρατία στην Ελλάδα. Οι Έλληνες ζήσανε κατά την άποψή τους χαρούμενα και τώρα εδώ και μια πενταετία που αρχίζουν και μένα μέσα σε αυτούς να μαδιάζουν τσέπη με αγριεύει, αλλά νομίζω ότι το να βγούμε στους δρόμους χωρίς να υπάρχει σχεδιασμένη διάδοχη κατάσταση δεν μου βγαίνει λογικά να βγει. Οι Έλληνες που είπατε ότι πολεμήσανε και κερδίσανε με αίμα τον προγόν μας, και εγώ συντάσσομαι με αυτό που λέτε. Η διαφορά είναι ότι τότε το κράτος ήταν οργανωμένο. Τώρα, όπως το είπατε, είναι ανύπαρκτο. Και άλλη μια ερώτηση που έχει να κάνει με την άποψη έξω από το νόμισμα, το ευρωπαϊκό, να πάμε στη δραχμή, δηλαδή η Ελλάδα να αυτονομηθεί, να γίνει μια περίπτωση τύπου Χότζα της εποχής εκείνης, δηλαδή να φύγει έξω από όλους τους θέσμους, γιατί μιλήσατε και από το ΝΑΤΟ και από την, και από την Ευρώπη, δηλαδή να αυτονομηθούμε εντελώς. Είναι δυνατόν τη σημερινή εποχή που η Ελλάδα σήμερα δεν παράγει τίποτα στη χώρα της, με μοναδικές εξαιρέσεις σε κάποιες περιοχές της χώρας όπως είναι εδώ στη Θράκη, που υπάρχουν ακόμα κάποιοι που δουλεύουν τη γη. Άδειασε η επαρχία, μαζευτήκανε όλοι οι Έλληνες σε μία Αθήνα που όλοι τη βρίζουν και όλοι λένε το κράτος των Αθηνών τι κάνει, ενώ το κράτος των Αθηνών ξεκινάει από την τελευταία εσχατεία της Ελλάδος που λέγεται Μαράσια, λέγεται κυρά της Ρώ, την Ελλάδα πλέον αρχίσαμε και την ορίζουμε με κυράδες. Η κυρά της Ρώ, η κυρά των Μαρασίων και όποια άλλη κυρά προκύψει στην πορεία. Το ερώτημά μου είναι να βγει ο λαός στους δρόμους όπως λέτε στις 25-26, να κάνει τι? Να πάρει να γίνουμε γραφικοί πάλι, να παίρνουμε τα ταψιά και να χτυπάμε στην πλατεία Συντάγματος για να επιτύχουμε τι? Έχουμε κάποια έτοιμη να λέμε, να μιλήσουμε με ορολογίες όπως τα είπατε, plan B. Μια διάδοχη κατάσταση να δώσει λύση, όχι να συμφωνήσουμε ποτέ. Και εγώ δεν θέλω να μου πάρουν την περιουσία. Αλλά δεν μου φταίνει η ξένη για το δικό μου το πρόβλημα. Λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μακρηγόρησα, αλλά νομίζω ότι... Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι θέλουν το οικόπεδο οι δανειστές. Οι δανειστές θέλουν το οικόπεδο που λέγεται Ελλάδα. Δεν θέλουν ούτε σταγενείς ούτε το κράτος που υπάρχει επάνω. Ή μάλλον χρησιμοποιούν το κράτος ενάντια στους σταγενείς. Παλιοί απεικιοκράτες, φύση και θέση,
επί δύο αιώνες ξέρουν πολύ καλά ότι αυτά που χρωστάμε, τα οποία έχουν διαμορφωθεί με ένα ιστορικά καταναγκαστικό τρόπο, δεν μπορούν να πληρωθούν με κανένα τρόπο. Σας μιλάνε για το δημόσιο χρέος, δεν σας μιλάνε για το εθνικό χρέος. Εθνικό χρέος είναι το σύνολο των χρεών αυτής της χώρας. Ιδιωτικό, των τραπεζών κτλ. Ξέρετε πώς χρωστάμε. Πόσο αυτή τη στιγμή είναι το εθνικό χρέος? 730 δισεκατομμύρια. Η χώρα παράγει 182 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, ακαθάριστο χώρο προϊόν. Μόνο το δημόσιο χρέος είναι 326 δισεκατομμύρια. Δηλαδή το 178% του ΑΕΠ. Αυτό δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με κανέναν τρόπο. Το ξέρουμε, είναι απλή αριθμητική. Το ξέρουμε. Οπότε τι γίνεται? Ως κλασική τοκογλύφη πηγαίνουν στα περιουσιακά στοιχεία. Ποια είναι τα περιουσιακά στοιχεία? Το οικόπεδο. Το οικόπεδο είναι εξαιρετικής γεωστρατηγικής θέσης. Έχει εξαιρετικό ορυκτό πλούτο και φυσικό πλούτο. Έχει φοβερά εμπορικά δικαιώματα. Γιατί έχει έρθει Κόσκο και έχει γατζωθεί στο λιμάνι του Πειραιά? Γιατί στην ουσία ελέγχει την πιο προνομιακή πύλη της Ανατολής προς τη Δύση, που είναι τα δικά μας λιμάνια. Λοιπόν, έχουμε ένα πρόβλημα όμως σαν χώρα. Έχουμε ξεροκέφαλους ηθαγενείς, που ναι μεν προσπάθησαν να τους μετατρέψουν, συγγνώμη για την έκφραση, αλλά έτσι μου την έχουν πει, μου την έχουν πει τα παιδιά μου και μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση πολλών από εμάς. Μπορεί να μας μετατρέψαν σε μαλακοπίτουρες, αλλά μέσα μας παραμένουμε αυτό που ήμασταν ή αυτό που μετέφεραν οι γονείς μας, έστω και αν έχει φορτωθεί με πάρα πολλά σκουπίδια. Απέδευτη, αμόρφωτη, το σύστημα παιδείας, το τρόπο που παράγει σήμερα, δεν μας επιτρέπει να συνειδητοποιήσουμε το καθήκον μας. Αυτό είναι το βασικό. Τι πρέπει να διαδεχτεί? Δημοκρατία. Εδώ γεννήθηκε. Τι σημαίνει δημοκρατία και πώς παράγεται αυτή η δημοκρατία? Από το λαό παράγεται αυτή η δημοκρατία, όταν ξεσηκωθεί και διώξει αυτήν μια κρατούσα κατάσταση. Πόσες φορές το έχει κάνει αυτός ο λαός από τότε που συγκροτήθηκε σε κράτος? Από την έξωση του Όθωνα και μετά, το 1862 και μετά, το έχει κάνει 17 φορές. Και τι έκανε? Αφού έδιωχνε την κρατούσα κατάσταση, έτσι, που δεν τον εκπροσωπούσε, και πολλές φορές το έκανε μαζί με το στρατό. Γι' αυτό και υπάρχει το σύνθημα που ο ίδιος ο ελληνικός λαός και στην ιστορία έχει καταγραφεί, στρατόλαος. Γιατί σε εμάς, η γλώσσα μας είναι εξαιρετικά πλαστική. Και επειδή δεν μας αρέσει να είναι στρατός και λαός και τα λοιπά, αυτό το σύνθημα γεννήθηκε στην εξέγερση του 1862 που ονομάζεται η Οκτωβριανή Επανάσταση των Ελλήνων. Γιατί έγινε στις 10 Οκτωβρίου 1862 που έγινε η έξωση του Όθωνα. Και τότε στρατός και λαός μαζί ενώθηκαν για να διώξουν τον Όθωνα και την Βαβαροκρατία δηλαδή συνολικά. Και εκεί βγήκε από τι να λένε στρατός λαός, λέει στρατόλαός βγήκε. Γιατί συνδεδεμένα τα δυο απάλασαν από το έθνος, από την ξένη ακρίδα, όπως ονόμαζαν τους Βαβαρούς και τη Βαβαροκρατία. 17 φορές. Σε όλες αυτές τις εξεγέρσεις, τι γινόταν? Διαμόρφωναν ένα συντακτικό σώμα. Τι είναι το συντακτικό σώμα? Μια συντακτική εθνοσυνέλευση, όπου είχε μοναδικό έργο τη σύνταξη και διαμόρφωση νέου συντάγματος. Δηλαδή νέου θεμελιώδους νόμου με βάση τα νέα δεδομένα και τα συμφέροντα του λαού. Αυτά τα συντακτικά σώματα, από αυτά, μόνο 5 κατέληξαν σε νέο σύνταγμα. Τα υπόλοιπα διαλύθηκαν με τη βία. Ιστορικές συγκυρίες. Και τα 5 συντάγματα που προήθησαν από αυτά τα συντακτικά σώματα, τα πιο δημοκρατικά συντάγματα που γνωρίζουμε στην ιστορία αυτού του τόπου, αλλά και στην Ευρώπη. Πολλά από αυτά δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Οι συγκυρίες, οι ανατροπές των συγκυριών. Αλλά σήμερα έχουμε εξαιρετική ικανότητα, δυνατότητα να παράξουμε ένα νέο σύνταγμα, δηλαδή να επαναπροσδιορίσουμε το κράτος μας στην ουσία, να το επανιδρύσουμε με τη νομική του μορφή, με ένα νέο θεμελιώδη τρόπο και να το κρατήσουμε. Γιατί για πρώτη φορά οι Έλληνες δεν είναι διχασμένοι. Οι ανατροπές που γινόντουσαν παλιά, δηλαδή ενώ έφτανε ο ελληνικός λαός στη Βρύση να πιει νερό και το έχανε, ήταν γιατί ήταν διχασμένος. Πώς έχασε το Σύνταγμα του 1843 ο ελληνικός λαός, αν και το πέτυχε απέναντι στον Όθωνα? Πώς το έχανε? Διαιρώντας τους Έλληνες σε αυτόχθονες
και ετερόχθονες. Όποιος διαβάσει τα πρακτικά της συντακτικής αθνοσυνέλευσης της εποχής που παρήγαγε το Σύνταγμα του 1843, όπως λέει, του 1845 ουσιαστικά, θα δει ότι σκοτώνονται μεταξύ τους οι ετερόχθονες και οι αυτόχθονες. Αργότερα σκοτωνόντουσαν οι δημοκρατικοί ή φιλελεύθεροι με τους βασιλόφρονες. Και μετά σφαζόντουσαν οι αριστεροί με τους δεξιούς. Αυτά όλα δημιουργούσαν συνθήκες ώστε να ανατραπούν αυτά που κέρδισε με τον αγώνα του και το αίμα του πολλές φορές ο ελληνικός λαός. Τον διαιρούσαν, τον οδηγούσαν σε σύγκρουση και έχανε αυτά τα πράγματα που κέρδισε πολλές φορές. Και ορισμένες φορές και αποτυπωνόντουσαν στα συντάγματα, όπως το Σύνταγμα του Παπαναστασίου το 24, που δεν εφαρμόστηκε ποτέ, αν και ήταν το πιο δημοκρατικό σύνταγμα που έχει γραφτεί ποτέ. Ακόμη και με τα σημερινά κριτήρια που σε διαβάζει, είναι εντυπωσιακό το Σύνταγμα του Παπαναστασίου. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Γιατί εφαρμόστηκε η Παγκαλική Δικτατορία, όπου με το Τσιγουστάρο δημιουργήθηκε ένα σύνταγμα του Ζαΐμι, που είναι περίπου σαν το Σύνταγμα του 75 σήμερα, που επέτρεπε μετά στο Βενιζέλο, καθώς ήρθε, να μην εφαρμόσει κανένα σύνταγμα και να οδηγήσει τη χώρα στη χρεοκοπία του 32. Αυτό που λέω εγώ σήμερα, ότι για σήμερα κανένας δεν θέλει, είτε δεξιός είτε αριστερός, μιλάμε στον κόσμο, στον απλό κόσμο, δεν θέλει να σφαχτεί μεταξύ μας, ούτε να ξαναγυρίσουμε στις παλιές εποχές του εμφυλίου ή σε καταστάσεις τέτοιες αίματος και μίσους. Κανένας δεν το θέλει. Εγώ δεν ξέρω τουλάχιστον κανένα. Ακόμη και άνθρωποι που ακόμη έχουν νεκρούς από εκείνη την εποχή, είτε από τη μια μεριά είτε από την άλλη. Δεν θέλουν να ξαναγυρίσουμε σε αυτήν την κατάσταση. Έχουμε τη μοναδική ευκαιρία δηλαδή, έναν λαό μονιασμένο. Αυτό είναι το μεγάλο μας προσόν για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που λέμε, δημοκρατία. Και δημοκρατία τι σημαίνει, ένα δημοκρατικό σύνταγμα. Τι σημαίνει δημοκρατικό σύνταγμα. Απλά, όταν σε ψηφίζω, θα πρέπει να σε ελέγχω. Γιατί δεν μπορεί να μου λες, ας πούμε, τα λεφτά υπάρχουν και μετά να μου λες πληρώνε. Δεν μπορεί να μεταχειρίζεσαι την ψήφο μου ως λευκή επιταγή, κάνω ό,τι γουστάρω, αυτό που λέγαμε με το Σαμαρά προηγουμένως. Θα πάω να παραδιαπραγματευτώ και με το Ζάπιο 1, 2, 3 θα τους κερδίσω και μετά να μου λες οι δεσμεύσεις είναι απαραβίαστες. Και ό,τι άλλο προκύπτει στην πορεία. Πώς μπορώ να το ελέγχω αυτό το πράγμα. Πρώτον, αν έχω έναν εκλογικό νόμο που να μου επιτρέπει αυτό που ψηφίζω να είναι ισότιμο. Αυτό που λέγει ο Ισοκράτης, τα τρία γιώτα. Η συγχωρία, ισονομία, ισοπολιτεία ή ισοκρατία. Λοιπόν, αυτά τα στοιχειώδη πράγματα, τα οποία τουλάχιστον σε αυτόν τον τόπο έχουν επινοηθεί, δεν είναι τίποτα τρομερό και έχουν εφαρμοστεί, δεν είναι επινοήσεις φιλοσοφικές χωρίς εφαρμογή, να μπορέσω να ανακαλώ κάποιον. Παράδειγμα, εκλέγω ένα βουλευτή ή κάποιον εκπρόσωπο στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποδεικνύεται λίγος, δεν εννοώ δόλιος, γιατί εκεί πέρα πρέπει να επιληθεί κανονικά η ποινική δικαιοσύνη. Τον αρπάξει και να τον. Έτσι. Εγώ λέω λίγος. Δεν τον εκτίμησα, ρε παιδί μου, καλά. Και φαίνεται λίγος για τη δουλειά που τον έστειλα. Γιατί πρέπει να τον φάω στη μάπα για 4 χρόνια μέχρι να τον καταψηφίσω. Να έχω δυνατότητα ανάκλησης. Δηλαδή, με τη συγκέντρωση, πώς το λένε, ενός ποσοστού υπογραφών από το εκλογικό σώμα, το οικείο εκλογικό σώμα. Στο Σύνταγμα, για παράδειγμα, της Ελβετίας, μιλάνε για το 3% του εκλογικού σώματος. Αν μαζέψει, μπορεί να ανακαλέσει ακόμη και τον Πρωθυπουργό του Καντονίου. Δεν υπάρχει κεντρικό Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρωθυπουργός του Καντονίου μπορεί να ανακληθεί. Στα Αμερικανικά Συντάγματα των Πολιτειών, μιλάνε για το 5 ή 10% για να κάνει ανάκληση. Θέλω να σας πω ότι αυτά προβλέπονται από κάποιους άλλους και τα εφαρμόζουμε. Να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο Σβάρτσενέγκερ, αυτό το ηλίθιο τέρας, ας πούμε, έτσι δεν είναι. Μιλάμε για το πρόσωπο. Έτσι. Επιλέχθηκε ως κυβερνήτης γιατί ήταν πρώτος επιλαγών για κυβερνήτη, εκλογή για κυβερνήτη της πολιτείας της Καλιφόρνιας. Και τι κάνανε οι Καλιφορνέζοι. Ανακαλέσανε τον προηγούμενο κυβερνήτη με διαδικασία του 10% μαζέματος υπογραφών όταν ανακάλυψαν ότι πήγαινε να κλείσει τα σχολεία στην Καλιφόρνια. Κάνανε ένα κίνημα οι κάτοικοι, μαζέψαν υπογραφές, τον ανακαλέσανε. Και τους βγήκε ο άσος το τυχερό, δηλαδή ο Σβάρτσενέγκερ. Εντάξει, αλλά έχει να κάνει και με ποιους επιλέγεις. Θέλω να πω, αυτό δεν μπορούμε να το εφαρμόζουμε εμείς, βασικό στοιχείο. Δηλαδή, για σκεφτείτε το. Το δεύτερο,
γιατί θα πρέπει να διαλύεται η Βουλή από την εκάστοτε κυβέρνηση και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και να μην μπορεί να διαλύει την κυβέρνηση Βουλή με πρωτοβουλία του ο ίδιος ο λαός. Πώς? Μαζεύοντας πάλι ένα ποσοστό υπογραφών στο εκλογικό σώμα. Με ένα τέτοιο ποσοστό να επιβάλλεται η διάλυση της Βουλής. Για φανταστείτε να είχαμε αυτό το δικαίωμα. Αύριο το πρωί μπορούσαμε να διαλύσει τη Βουλή και να μην υπογράφει ένα νομοθετή με αυτά τα πράγματα που νομοθετεί σε βάρος μας. Τρίτο, γιατί να μην έχουμε τη δυνατότητα νομοθετικής πρωτοβουλίας του ίδιου του λαού. Δηλαδή, πάλι με μάζεμα των υπογραφών, να κατατίθεται ένα σχέδιο νόμου ή μια πρόταση στη Βουλή και να υποχρεούται η Βουλή να τη συζητήσει. Αν μη τι άλλο, να ξέρουμε, αλλά με πρωτοβουλία των ίδιων εμάς. Είτε σε μια περιφέρεια, είτε σε μια περιοχή ή οτιδήποτε. Θέλω να πω, αυτά είναι στοιχεία δημοκρατίας, τα οποία οφείλουμε να τα έχουμε, να ελέγχουμε την εξουσία. Διαφορετικά θα μας καβαλάνε πάντα και θα είμαστε πάντα οι χαμένοι στο τέλος της μιας διαδικασίας που θα καλούμαστε να επιβεβαιώσουμε με την ψήφο μας. Ή να την απορρίψουμε με τη γνωστή λογική. Να φύγουν αυτοί και βλέπουμε. Έτσι δεν ψηφίζουμε τώρα από τη μεταπολίτευση και μετά? Ποιος είναι το χειρότερο κακό? Αυτός. Άντε δεν πειράζει να φύγει αυτός τέλος πάντων και τέλος πάντων να το δούμε. Δεν ψηφίζουμε προγράμματα, αιτήματα, πολιτικές. Ναι, και πάλι μετά. Έτσι στήθηκε ο δικοματισμός σε όλη τη μεταπολίτευση. Και πάνω σε αυτό, ή με τη λογική του πόσο βαμμένος είμαι. Πόσο βαμμένος Νεοδημοκράτης, πόσο βαμμένος Πασόκος, πόσο δεξιός, πόσο αριστερός. Δεν σκέφτομαι λογικά τι ακριβώς με συμφέρει, τι πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Και υπάρχει ακόμη αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον για ένα μικρό ποσοστό σήμερα του ελληνικού λαού. Αυτό πρέπει να υπάρχει. Και δεν μου λέτε, είσαι σταπιωτικός. Εσείς πρέπει να ξέρετε περισσότερο από κάθε άλλον. Γιατί φορέσατε το εθνόσημο, το υπηρετήσατε. Εντάξει, σαν τρόπο ζωής, δεν είναι μόνο. Τι σημαίνει παρετούμε από την εθνική κυριαρχία? Πέστε μου μία ιστορική περίοδο. Μία ιστορική περίοδο που Έλλην πρωθυπουργός παρετήθηκε ή εκχώρησε εθνική κυριαρχία χωρίς να είναι αποτέλεσμα πολέμου ή τετελεσμένου λόγω πολέμου. Δηλαδή να χάσαμε ένα πόλεμο και τέλος πάντων παραδίδεται η εθνική κυριαρχία. Πότε κυβέρνηση ελληνική, αμαχητή, παρέδωσε εθνική κυριαρχία ανεφόρον και αμετάκλητα, όπως λένε οι δύο διαδανεικές συμβάσεις που έχουμε υπογράψει? Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε, αυτό από μόνο του, χώρια όλα τα άλλα που έχουν εφαρμόσει. Και άλλο, πριν τις διαδανεικές συμβάσεις, μιλάω να φέρουμε τώρα στα ίμια. Εντάξει, αυτό είναι ένα επεισόδιο. Και δεν ήθελε πόλεμο. Άμα λοιπόν πάμε με αυτή τη λογική, αλλά το θέμα μας δεν είναι να πάμε πέρα. Όχι, δεν είναι το ζήτημα πολέμου. Πότε με καλέσανε εμένα, συγγνώμη, πότε με καλέσανε εμένα να υπερασπιστώ την πατρίδα μου και την οικογένειά μου απέναντι σε αυτή την απειλή που βιώνουμε σήμερα? Και πότε με καλέσανε? Δεν υπερασπίζομαι παρεμπιπτόντως αυτή την πολιτική. Απλώς θέλω να ξέρω, όταν λέτε να βγούμε στους δρόμους, να βγω στους δρόμους, να κάνω τι? Μα αυτό που κάνει να απαιτήσουμε να παραιτηθεί αυτή η κυβέρνηση και να επιβληθεί η διαδικασία νέου συντάγματος, δηλαδή επανεγέννηση, επαναπροσδιορισμός της πολιτείας. Όχι, μα τα συντάγματα της χώρας αυτής, σας είπα προηγουμένως, είναι 17 συντακτικά σώματα. Κάθε φορά η προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα καλύτερο σύνταγμα. Και σας λέω γιατί δεν πρέπει να υπάρχει σύνταγμα. Οποιοδήποτε νομικό και να ρωτήσετε, σε μια περίοδο πολιτικής ανομαλίας, και εδώ είναι μια περίοδος πολιτικής ανομαλίας, λίγη ολοκληρώνεται αυτή η πολιτική ανομαλία με νέο σύνταγμα. Εάν δεν γίνει αυτό, δυστυχώς, την πατρίδα τη χάσαμε. Τη χάσαμε. Απλούστατα περισμένο το τελεσμένο. Με συγχωρείτε, δεν θέλω να δεχτώ το τελεσμένο. Με τίποτα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είναι θέμα επιλογής μας. Εάν προτάσουμε τη φαντασίωσή μας ή το δέσιμό μας με ένα συγκεκριμένο κόμμα ή με μια συγκεκριμένη ιδεολογία ή είμαστε πάνω και πέρα από όλα πατριώτες. Γιατί αυτό το ξεχάσαμε, δυστυχώς. Και ξέρετε γιατί το ξεχάσαμε? Γιατί ολόκληρο το σύστημα παιδείας, το οποίο εφαρμόστηκε στη μεταπολίτευση, μας έμαθε να συχαινόμαστε αυτή τη χώρα και να μην τη θεωρούμε άξια δική μας ή εμείς να είμαστε άξιοι για αυτή τη χώρα. Και δεν μιλάμε για το έδαφος, το χώμα δηλαδή, που και αυτό έχει την αξία του και τη σημασία του. Για ολόκληρο τον πολιτισμό και την ιστορία που αντιπροσωπεύει, αν θέλετε, για τον ανθρώπινο πολιτισμό. Εμείς φυλάμε θερμοπύλες, είτε το θέλουμε είτε όχι, εδώ πέρα. Και εδώ συγκρούονται πολιτισμοί. Πώς να το κάνουμε? Ο πολιτισμός που λέει ο άνθρωπος στο κέντρο της προσοχής, αν θέλετε, του ανθρωπισμού, ό,τι αυτό σημαίνει για τα ανθρωπιστικά ιδεώδη που τέλος πάντων υπήρχαν ή που θεωρούσαμε ότι υπήρχαν
στον ανθρώπινο πολιτισμό, και ένας άλλος πολιτισμός που λέει ότι ο άνθρωπος πρέπει να καταδύσει ζώο, υποζύγιο, που δεν έχει δικαιώματα, δεν έχει απαιτήσεις, δεν πρέπει να έχει απαιτήσεις από τη ζωή. Να του δίνεις ένα ξεροκόμματο και να λέει ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξαναγυρίζουμε σε λογικές ραγιαλισμού χειρότερες από την εποχή του Οθωμανικού ζύγου. Αυτή είναι η σύγκρουση των πολιτισμών που διεξάγεται σήμερα. Είναι ποτέ δυνατόν να παραιτηθούμε από τη μάχη όταν σε καλεί η ιστορία, όταν σε καλεί το καθήκον? Αυτό ακριβώς λέμε εμείς. Και αυτό το πράγμα μπορούμε να το ανεγεννήσουμε. Όταν λέμε στους δρόμους, δεν εννοούμε άταχτα στήθη να φωνάζουν και να ουρλιάζουν, συντεταγμένα, οργανωμένα, όπως ακριβώς μπορούμε να ξέρουμε και να απαιτήσουμε τα κλειδιά της πατρίδας μας. Παιδιά, δεν είσαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δώστε μας εδώ να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Γιατί εμείς μπορούμε. Σαν επαγγελματίες, σαν άνθρωποι που σεβόμαστε αυτόν τον τόπο, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν έχουμε ανάγκη ούτε τους δανειστές, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανέναν. Και συγγνώμη, είπατε για το ζήτημα της Αλβανίας. Η καλύτερη χώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο, με τη γοργότερη ανάπτυξη, την πιο μεγάλη ανάπτυξη, κοινωνική και οικονομική, είναι η Νορβηγία. Πέστε μου, πού ανήκει η Νορβηγία? Πουθενά. Και χάρη σε αυτό γνωρίζει την ανάπτυξη που γνωρίζει. Δεν έχει κρίση. Δεν αντιμετωπίζει καν κρίση. Και προσφάτως το πρώτο 13, ξέρετε, 4.800.000 είναι η Νορβηγία. Και έχουν 68% του οικονομικού τους προϊόντος είναι στο κράτος. Το κράτος είναι αυτό που έχει. Το 68% το καταλαβαίνουμε. Πλήρη δημόσια υγεία, πλήρη δημόσια παιδεία. Μάλιστα μου έκανε πλάκα σε μια από τις ομιλίες, ένας Νορβηγός που ζει εδώ, μου έκανε πλάκα. Σηκώθηκε όταν ανέφερα το παράδειγμα της Νορβηγίας και μου λέει να σας πω πόσες ιδιωτικές κλινικές υπάρχουν στην Νορβηγία. Μία, μου λέει. Και είναι για αισθητική, τα cosmetics δηλαδή, όταν θέλει κάποιος να μορφύνει τη μύτη του, να αυτό. Γιατί η πλαστική που εκπορεύεται από την ανάγκη αποκατάστασης ενός ατυχήματος οτιδήποτε, ανήκει στο πλήρες, στη δωρεάν υγεία που παρέχει το νορβηγικό κράτος. Και λέω, γιατί δεν μπορούμε να διδαχτούμε από το παράδειγμα? Όχι να μιμηθούμε, να διδαχτούμε και να το προσαρμόσουμε στα δικά μας δεδομένα. Εμείς στο Χαζοαφής είμαστε πιο ευλογημένος τόπος από την Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν έχει και πολλές αναλλακτικές. Τις έτυχε να έχουν εξαιρετικά, πώς το λένε, αποθέματα σε πολύ μεγάλο βάθος βέβαια, κοιτάσματα πετρελαίου. Και τι κάνανε οι Νορβηγοί, έξυπνοι? Αξιοποιήσαν την τεχνολογία των υδρογοναθράκων. Ανακάλυψε τον υδρογοναθράκο σε πολύ μεγάλα βάθη και πουλάνε την τεχνολογία, όχι το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο. Παρεμφόντω το κάψιμο στην Νορβηγία είναι πιο ακριβό. Βεβαίως. Γιατί όμως? Γιατί εκεί πέρα φορολογείται κανονικότατα για να μπορέσει να ενισχύεται το κράτος και να έχει αυτά τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας κτλ. Αλλά ο μισθός, ο μέσος μισθός στην Νορβηγία είναι 10 φορές μεγαλύτερος από ό,τι στην Ελλάδα. Οπότε δεν τον επηρεάζει τον νορβηγό εργαζόμενο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανάλογα παραδείγματα υπάρχουν από παντού. Και επειδή, πώς να το πούμε, στην επιστήμη τι λέμε? Η επιστήμη είναι για να λύνει προβλήματα. Όχι για να μιμείται μοντέλα, αλλά να λύνει προβλήματα. Έχω αυτό το πρόβλημα, αξιοποιώ την εμπειρία, αντιμετωπίζω το ζήτημα και το λύνω. Αυτό ακριβώς το θέμα το έχουμε σήμερα. Και με αυτόν τον τρόπο προτείνουμε. Εάν υπάρχει κάποια καλύτερη πρόταση, πολύ ευχαρίστω να τη συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή η εναλλακτική είναι ολοκληρωτική καταστροφή. Δείτε, στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή η ολόκληρη οικονομία καταραίει. Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι με τα βία στο 2014 να πιάσει το 1,2 οικονομική άνοδο. Όταν ο υπόλοιπος πλανήτης θα έχει οικονομική άνοδο 4,8. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι κατάσταση βιώνει ολόκληρη η Ευρωζώνη. Και μάλιστα, αν ψάξετε τα νούμερα, θα δείτε ότι κανένα κράτος της Ευρωζώνης δεν ήταν ποτέ χειρότερα τώρα με το ευρώ, πριν από το ευρώ. Ποτέ. Πριν από το ευρώ ήταν καλύτεροι κοινωνικές υπηρεσίες που είχαν. Τα δημοσιονομικά αποτελέσματα ήταν τα καλύτερα. Είχαν μικρότερο χρέος, μικρότερο ιδιωτικό χρέος, δημόσιο χρέος. Οι τράπεζες ήταν πιο μαζεμένες. Δεν ήταν αυτά τα τερατουργήματα που έχουμε σήμερα. Σε τι λοιπόν μας βοηθάει το ότι είμαστε εκεί? Ίσα-ίσα. Είναι σαν μια, πώς θα το πούμε, σαν μια πλάκα που μας έχουν φορτώσει και βουλιάζουμε σε ένα βάλτο. Άφθανε. Δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό. Με αυτό το σκεπτικό. Και λέμε πάντα, η διάθεση,
η διάδοχη κατάσταση είναι αυτή. Πώς, τι πρέπει να συνοδεύεται με διαγραφή το χρέος. Μπορούμε να το κάνουμε. Σας είπα προηγουμένως. Εδώ μέχρι και το Ευρωκοινοβούλιο μας έδωσε νομικοπολιτικό επιχείρημα να αρνηθούμε το χρέος. Ποιος θα μας πει, τι να μας πει, όταν μας λένε ότι είναι παράνομα αυτά που μας βάζουν. Να το αρνηθούμε αυτό το χρέος. Μετά να προχωρήσουμε στο εθνικό νόμισμα. Γιατί στο εθνικό νόμισμα? Γιατί με το εθνικό νόμισμα μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδα Νορβηγίας. Ενώ διαβίωση ευημερίας μισθών απόδοσης. Με το ευρώ είμαστε σε διαδικασία καθόλου. Όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Γερμανίας. Προσφάτως ένας φίλος, φεύγοντας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Μόναχο, μου έλεγε για 1.800.000 στο Μόναχο που ζουν από κουπόνια συσιτίου. Περισσότεροι από ό,τι ήταν στη δεκαετία του 30, τότε που ανέβαινε ο ναζισμός και αξιοποιούσε αυτή τη φτώχεια για να ανέβει ο Χίτλερ στην εξουσία. Το ίδιο στο Παρίσι. Αν λοιπόν σε αυτές τις χώρες καταστρέφεται, αποσυντήθεται το κοινωνικό ιστός, φανταστείτε τι θα πάθουμε εμείς, ποια είναι η προοπτική δική μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να μην επειδή έκανα μεγάλη συνδεδρία. Όχι, εντάξει. Πόσα μας μπροστά να μας πούνε οι... Γιατί έχουν εξαγορασμένο πολιτικό προσωπικό. Σε αυτές τις χώρες δυστυχώς, μετά τη διάλυση του πάλε ποτέ υπ' του σοσιαλισμού, ποιοι επικράτησαν? Οι παλιοί κομματικοί γραφειοκράτες, οι οποίοι τι κάνανε? Απλά άλλαξαν αφεντικό. Εξαγοράστηκαν από τους ξένους τραπεζίτες, Αμερικανούς, Ευρωπαίους κλπ. Και καβάλισαν τους λαούς με χειρότερο τρόπο. Εν τω μεταξύ, οι λαοί μαθημένοι λόγω πάλε ποτέ που επικράτησαν του σοσιαλισμού στο δεσποτισμό, δηλαδή στο να υπακούν σαν κοπάδι, οδηγήθηκαν σε σφαγή, ολοκληρωτική σφαγή. Γι' αυτό και μπήκαν σε αυτήν την ιστορία. Αλλά δείτε όμως τι γίνεται. Έχουν εξεγερθεί. Στη Σλοβενία γίνεται χαμός. Στους τελευταίους 8 μήνες. Είναι συνέχεια στους δρόμους. Στη Βοσνία Ζερογοβίνη, μετά τη διάλυση έτσι, των Ντέιτων κτλ., είναι στους δρόμους τους τελευταίους 4 μήνες. Έχουν νεκρούς οι άνθρωποι εκεί. Απάλια από ελεύθερους σκοπευτές. Τελείως τυχαία. Λοιπόν, το ίδιο γίνεται στη Βουλγαρία, από πάνω εδώ πέρα. 4 κυβερνήσεις έχουν ρίξει τον τελευταίο χρόνο. Δεν αντέχουν. Θα μου πείτε, δεν έχουν πολιτικό σχέδιο όπως αυτό που συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά η δική μας. Ότι εμείς εδώ έχουμε πολιτικές δυνάμεις ανάμεσά τους και το ΕΠΑΝ, οι οποίες συζητούν πολιτικό σχέδιο, δηλαδή προτείνουν πολιτικό σχέδιο. Δεν λέμε άντε βγαίνουμε στον δρόμο κτλ. Γιατί αργά ή γρήγορα θα βγούμε στους δρόμους, αλλά θα βγούμε από απελπισία, από απόγνωση. Και τότε θα είναι αδιέξοδο αυτό. Δεν θα οδηγεί πουθενά εκτός από ολοκαυτώματα στα οποία μπορεί να οδηγηθεί ένας πληθυσμός σε απόγνωση. Όπως έγινε και στην Αίγυπτο, έτσι, ή σε άλλες χώρες. Αυτό λέμε. Να προλάβουμε και να βγούμε συντεταγμένα με πολιτικό σχέδιο. Εμείς έχουμε τα προσόντα, δηλαδή με την έννοια πια, ότι συζητάμε ήδη τις συντεταγμένες ενέργειες του σχεδίου. Τι συζητάμε. Και ο λόγος ο δικός μας που βγαίνουμε σε πολιτικές εκδηλώσεις για αυτές, είναι να συζητήσουμε αυτό το πολιτικό σχέδιο. Και όχι απλά να πούμε εντάξει, ψηφίστε μας, εμείς αναλαμβάνουμε. Ή όπως άκουσα το δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης και είναι υποψήφιος τώρα. Που έκλεισε την ομιλία του, λέγεται και τώρα μπορείτε να πάτε να εκοιμηθείτε ήσυχοι. Επαγρυπνούμε εμείς. Δηλαδή, πάτε το μαχαίρι και σφάξε με. Δηλαδή, τρελαίνεσαι. Τελείως. Όχι, εμείς συζητάμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο το οποίο πρέπει να προωθηθεί με εκλογικές διαδικασίες, με συλλογικές διαδικασίες, με συζητήσεις με τον διπλανό μας, με αφύπνιση. Πώς αλλιώς. Η τακτική φιλικής εταιρείας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο σε εμάς. Και είναι απόλυτος γνώριμα. Μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει. Να είναι έξω από τις πρακτικές μας. Για δεκαετίες. Αλλά αυτή είναι η κληρονομιά μας. Μην το ξεχνάμε. Ήρθε η ώρα να τη θυμηθούμε στην πράξη. Συγγνώμη λίγο, μια ενημέρωση να κάνω πρώτα. Στο τραπεζάκι στην έξοδο υπάρχει ένα εντυπώ για εκδήλωση ενδιαφέροντος αν θέλετε να συμμετάσχετε στο ΕΠΑΜ, σε δράσεις του ΕΠΑΜ ή απλά να ενημερώνεστε. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Είπατε πιο πολύ τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα και εντάξει αυτό ήταν το ζητούμενο, αλλά όλα αυτά που είναι να γίνουν θα γίνουν μόνο από εμάς, μήπως πρέπει να ζητήσουμε συμμαχίες, πώς βλέπουν τα υπόλοιπα κράτη που ζουν τα ίδια, ας πιάσουμε τον Νότο. Ναι. Εδώ εμείς έχουμε ξεκινήσει ήδη σε δύο κατευθύνσεις. Το πρώτο ζήτημα είναι ήδη από τον Νοέμβριο, 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου, δημιουργήσαμε τη συνάντηση των Αθηνών. Η συνάντηση των Αθηνών μάζεψε 37 κινήματα βάσης από όλη την Ευρώπη αλλά και ευρύτερα. Κινήματα λαϊκής βάσης, όχι πολιτικάντες και όλα αυτά τα πράγματα, μαζί με επιστήμονες, οι οποίοι συζητήσαμε σε ποια κοινή βάση μπορούμε να συνδυάσουμε ή να συντονίσουμε δράσεις.
η Ελλάδα, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία, μέχρι και τη Φιλανδία. Και από κοινού αποφασίσαμε να υπάρξει ένα διεθνές συντονιστικό κέντρο όπου θα συντονίζει δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά με τη φιλοδοξία να απλωθεί και εκτός Ευρώπης. Γιατί βεβαίως οι εξελίξεις δεν περιορίζονται μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έστω και αν για μας, για τα μέλη δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πρώτο στο θέμα τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήδη ξεκινήσει, λειτουργεί. Μέσα σε αυτά τα κινήματα υπάρχουν πολύ ισχυρές δυνάμεις, όπως για παράδειγμα το κίνητο του Πεπέ Γκρίλο στην Ιταλία, αν και από άποψη συγκρότησης κινήματος είναι πολύ πιο πίσω από ό,τι είμαστε εδώ. Υπάρχουν στην Ισπανία αντίστοιχα κινήματα που ενώνονται για να προτάξουν τα ζητήματα αυτά. Το Διεθνές Συντονιστικό Κέντρο έχει προτάξει τρία βασικά αιτήματα: εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση. Αυτά τα τρία βασικά αιτήματα μας ενώνουν, να το πούμε έτσι. Και γι' αυτό έχουμε δεσμευτεί και απέναντι όσα κινήματα κατεβαίνουν στις χώρες τους στις ευρωεκλογές, στον βαθμό που θα εκλέξουν ευρωβουλευτές, να συγκροτήσουν μια νέα πολιτική ομάδα που να θέτει αυτά τα ζητήματα στην Ευρωβουλή και να μην ενταχθεί στις γνωστές πολιτικές ομάδες που στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο παρά φορείς της αποικιοκρατικής ιδεολογίας του Ευρωπαϊσμού. Και τον τρόπο δηλαδή, είτε με αριστερό είτε με δεξιό πρόσημο, όπως λειτουργούσαν μέχρι σήμερα. Το δεύτερο είναι να δούμε τις δυνατότητες που θα έχουμε ή τις αντιστάσεις που θα βρούμε στην πιθανότητα, όχι τότε όταν αποφασίσει ο ελληνικός λαός να πει διαγράφω το χρέος. Καταγγέλλω συμβάσεις. Τι κάναμε? Συντάξαμε μια επιστολή η οποία δια του διπλωματικού πρωτοκόλλου συντάχθηκε ως ρηματική διακοίνωση και δια του διπλωματικού πρωτοκόλλου παραδόθηκε από κλιμάκιο του ΕΠΑΜ με επικεφαλής πρέσβη σε όλες τις πρεσβείες μέλη, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όχι μόνο. Και σε άλλες χώρες, ιδιαίτερα χώρους ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής, όπως είναι η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνετε. Αυτή η επιστολή, η οποία περιγράφει επακριβώς τι ζητάμε να καταληθεί και τι πρόκειται να καταγγελθεί, όπως επίσης και η κατάληξή της ότι το ΕΠΑΜ υποστηρίζει την αποχώρηση της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τη διαδικασία που βλέπετε από το άρθρο 50 της Συνθήκης Λισαβόνας και ότι εν κατακλείδη υπογραμμίζεται για το ΕΠΑΜ η Δανειακή Σύμβαση του Μαΐου θεωρείται άκυρη και ανυπόστατη για τους λόγους που εξετάστηκαν ανωτέρω, μεταφρασμένη σε όλες τις γλώσσες, οικίες γλώσσες των χωρών μελών, παρεδόθη χέρι με χέρι και δια του διπλωματικού πρωτοκόλλου στις πρεσβείες. Δεν τυχοκολλήθηκε, έγινε συνάντηση του κλιμακίου με πρεσβευτές. Ο λόγος που έγινε με αυτόν τον τρόπο είναι τριπλός. Πρώτον, να δημιουργήσει νομικό προηγούμενο. Όταν θα υπάρξει μια κυβέρνηση που θα προχωρήσει σε αυτά τα μέτρα, να μπορεί να πει στις πρεσβείες και στα κράτη, έχετε προειδοποιηθεί. Με καταλαβαίνετε, έχει μεγάλη σημασία στη διπλωματία. Να λες, δεν σε πιάνω εξαπίνεις, σε έχω προειδοποιήσει ότι θα τα κάνω εγώ αυτά. Και εφόσον σε έχω προειδοποιήσει, μάλιστα εγγράφως, σημαίνει ότι εγώ δεσμεύομαι από αυτό το χαρτί. Είναι το δεύτερο θέμα. Και δεσμεύομαι απέναντι στο λαό μου. Και η δέσμευση απέναντι στο λαό μου είναι ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη δέσμευση στο διεθνή κοινότητα. Και το τρίτο, να μετρήσουμε αντιδράσεις. Πώς θα αντιδράσουν οι πρεσβείες ή οι κυβερνήσεις των κρατών εναντίον των οποίων θα στραφούμε η διαμέσου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνούμενοι τις συμβάσεις. Σας πληροφορώ ότι μετά από όλη αυτό το κύκλο επαφών προέκυψε το εξής. Με εξαίρεση τρεις πρεσβευτές, όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν αποκατανόηση μέχρι απορία. Που λέει, γιατί αυτό δεν το έχετε κάνει ακόμη? Γιατί η ελληνική κυβέρνηση δηλαδή δεν έχει προχωρήσει στο αυτονόητο? Δηλαδή, ναι, βεβαίως, όλα αυτά που λέτε είναι αυτονόητα. Τι δείχνει αυτό? Με εξαίρεση τρεις πρεσβείες, οι οποίοι είναι οικονομικοί δολοφόνοι, τις αντιμετώπισαν σαν οικονομικός δολοφόνος. Εντάξει, δεν μπορεί να τους έχεις όλους μαζί. Τι σημαίνει? Σημαίνει αυτό, ότι αν μια κυβέρνηση πατριωτική, μεταδημοκρατική, με τα χαρακτηριστικά που τέλος πάντων που λέει το μέτωπο, αναδειχθεί, δεν θα βρει σοβαρές αντιστάσεις από τουλάχιστον από τις περισσότερες χώρες. Θα έχει ερίσματα σοβαρά. Και έτσι θα πρέπει μπορεί να προχωρήσει σε διεθνείς πρωτοβουλίες όπως
να πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και να ζητήσει την υποστήριξη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σε μια διεθνή πρωτοβουλία για τη διαγραφή όλων των χρεών παγκόσμια. Προκειμένου οι λαοί σε όλες τις χώρες να ανασάνουν. Και δεν είναι δικό μας μόνο πρόβλημα. Άμα και η Αμερική χωρίς τα 16-3 εκατομμύρια, όσο ένα ΑΕΠ. Και ταυτόχρονα να ιδρυθεί στη βάση αυτών των πρωτοβουλίων ένα νέο κίνημα διεθνές, σαν το κίνημα των αδεσμεύτων που υπήρχε παλιά, αλλά με νέες προϋποθέσεις. Ήδη οι τέτοιου είδους επαφές υπάρχουν και διευρύνονται. Είτε με τα παιδιά από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, έχουμε ένα εξαιρετικό Τμήμα Διεθνών Σχέσεων στο ΕΠΑΜ, είτε με διπλωμάτες, είτε με επαφές με πρέσβεις, είτε με άλλου τύπου επαφές, στο να διαμορφωθεί ένα τέτοιο παγκόσμιο κίνημα που να θέτει ζητήματα στη διεθνή κοινότητα. Και να μην είναι έρμεο η διεθνής κοινότητα συσχετισμών δύναμης υπερδυνάμεων, με ό,τι αυτό το πράγμα συνεπάγεται. Έτσι βλέπουμε να εξελίσσει το διεθνής ρόλος της χώρας. Με όλη βεβαίως τη δημοκρατική ανοχή που πρέπει να έχει στη χώρα. Δηλαδή η χώρα πρέπει να είναι πρότυπο δημοκρατίας ή καταφύγιο δημοκρατίας για όλους τους λαούς. Με αυτή την έννοια θέλουμε να το βάλουμε, έτσι κάπως ονειρευόμαστε το ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή. Και τότε, αν παίρνετε τις πρωτοβουλίες, ηγήσετε δύο πρωτοβουλίων, ποιος σας επιράξει, ποιος σας σταθεί απέναντι. Αυτή τη στιγμή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχουν υπογράψει ανάλογα χαρτιά ή πρωτοβουλίες σαν και αυτήν 138 κράτη. Ανάμεσά τους κράτη όπως είναι η Ελβετία, όπως είναι η Αυστραλία, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι η Κίνα. Θέλω να πω δηλαδή, θα βρούμε, υπάρχει ήδη πρόπλασμα στη διεθνή κοινότητα γιατί τα προβλήματα είναι οξυμένα και αφορούν όλους τους λαούς. Αφήστε δε που μια τέτοια κίνηση στην Ελλάδα θα γίνει ένα ντόμινο εξελίξεων μέσα στην Ευρωζώνη, γιατί κανένας Γάλλος δεν θα ανεχτεί να πληρώνει τις τράπεζες και το πουλημένο πολιτικό προσωπικό τη στιγμή που ο Έλληνας θα έχει απαλλαγή από αυτή τη μέγκινη. Αφήστε δε που ο Ιταλός ήδη έχει αποχωρήσει, έχει φύγει ήδη. Απλά τον κρατάνε πραξικοπηματικά με τις κυβερνήσεις που του φορτώνουν σαν του Λέτα ή σαν του Ρέτσι, πώς το λένε, του τελευταίου ας πούμε, που το έτσι γουστάρει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που το επιβάλλουν. Παραβιάζοντας το Σύνταγμα και όλα αυτά. Δεν θα μείνει δηλαδή τίποτα. Το θέμα είναι να γίνει η αρχή. Δυστυχώς ή ευτυχώς οι ευρωπαϊκοί λαοί από εμάς περιμένουν την αρχή. Ξέρετε για ποιο λόγο. Μάλιστα το είδαμε χαρακτηριστικά στη διεθνή συνάντηση. Που όλοι οι Ισπανοί, Γάλλοι, Φιλανδοί, ιστορίες κτλ. Λέγανε ξεκινήστε εσείς να μπούμε και εμείς σε διαδικασία. Τι ξέρουν αυτοί που αγνοούμε εμείς. Ξέρουν ότι στην ιστορία μου, στην ιστορία και ειδικά στην ευρωπαϊκή ιστορία, οι Έλληνες πάντα κάνανε την αρχή. Οι Έλληνες μπήκαν, σηκώναν ανάστημα πρώτοι. Και ακολουθούσαν όλοι οι άλλοι, δίνοντας φωτιά, ηθικό κτλ. Γι' αυτό και στις μεγάλες κινητοποιήσεις που γίνονται στο Παρίσι, στη Μαδρίτη και αλλού. Και ακόμη και στις σκανδιναβικές χώρες, στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε στη Φιλανδία ενάντια στην ένταξη της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ, τώρα πρόσφατα, που έχασε την ουδετερότητά της και η κυβέρνηση, με εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκενώνει τα ρώσο-φιλανδικά σύνορα από τις ένοπλες δυνάμεις της Φιλανδίας για να τις καταλάβουν νατοϊκές δυνάμεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει εκεί μέσα. Κατέβηκαν 600.000 Φιλανδοί. 600.000 Φιλανδοί, μέσα στο καταχύμωνο, με 2,5 μέτρα χιόνι, για να διαδηλώσουν ενάντια σε αυτήν την ιστορία. Ξέρετε ποια σημαία δέσποζε στη διαδήλωση, η ελληνική. Στη Βενεζουέλα, στις μεγάλες διαδηλώσεις που γίνονται για την υπερασπίσουν τις κατακτήσεις τους με 1,5 εκατομμύριο κόσμο στο κέντρο του Καράκας, πάλι ελληνικές σημαίες μπροστά. Στη Μαδρίτη το ίδιο, μια τεράστια ελληνική σημαία. Στην κεφαλή της με το μεγάλο πόλεμο, στην Πορτογαλία το ίδιο. Γιατί αυτό, το ίδιο. Γιατί. Η Ελλάδα είναι κάτι. Γιατί για αυτούς η Ελλάδα συμβολίζει κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι συμβολίζει για μας. Και γι' αυτό άλλωστε εμείς, να σας πω το οποίο με εξέπληξε προσωπικά και γι' αυτό θέλω να το καταθέσω. Όταν προτείναμε στο μεγαλύτερο σύγχρονο Έλληνα, συγγνώμη δεν είναι Έλληνας, Ισπανός είναι. Λοιπόν, στο μεγαλύτερο ίσως Ευρωπαίο Ελληνιστή, σύγχρονο Ελληνιστή, στον Πέδρο Ολάγια, Ισπανός, όχι Ισπανικής καταγωγής, είναι Ισπανός. Και του είπαμε, εντάξου να δώσουμε τη μάχη, γιατί χάνεται η χώρα. Ξέρετε τι μας είπε.
με ένα πολύ φυσιολογικό χαμόγελο, έτσι, χαρακτηριστικό, προφανώς. Εγώ, σαν μελετητής και διανοούμενος, υπερασπίζομαι τον ελληνικό πολιτισμό. Είναι δυνατόν να απέχω από τη μάχη μιας χώρας που λατρεύω σε τόσο κρίσιμη στιγμή? Εντάχθηκε. Ο άνθρωπος που θα μπορούσε να πει τι δουλειά έχω εγώ εδώ και σε αυτή την ιστορία. Και με ό,τι θα του στοιχίσει και του στοιχίζει, επαγγελματικά εννοώ, και ό,τι αυτό σημαίνει παραπέρα, έτσι. Σας πληροφορώ ότι αυτού του τύπου η ένταξη και η προσφορά δεν υπήρξε εύκολα αντιστοιχίσιμη από Έλληνες διανοούμενους. Αυτή η ευκολία με την οποία σου είπε πολύ φυσικά, ναι, θα ήμουν, πώς το λένε, ασυνεπής με τον εαυτό μου αν έλεγα όχι. Τόσο απλά. Τι ξέρει ο Ισπανός από την Αστούριας που δεν ξέρουμε εμείς? Τι ξέρει? Ξέρει, το ξέρω ότι ξέρει. Ξέρει ότι στην Ευρώπη οι μεγάλες δυνάμεις και τα μεγάλα πανεπιστήμια μας θεωρούν μπάσταρδους σε ιερούς τόπους. Μια μπάσταρδη φυλή που έτυχε να κατοικούμε σε ιερούς τόπους της αρχαιότητας, που δικαιωματικά ανήκει στη Δύση. Αυτό ξέρει. Και επειδή το ξέρει με τον τρόπο που μαθαίνετε η αρχαία ιστορία, η αρχαία ελληνική γραμματεία και όλα αυτά τα πράγματα, δίνει τη μάχη για να πείσει εμάς τους μπάσταρδους, ότι δεν είμαστε μπάσταρδοι, αλλά δίκαιοι κληρονόμοι αυτού του πολιτισμού που τον λέει και ο ίδιος ελληνικό πολιτισμό, και τον δεν τον διαφοροποιεί από την εποχή του Αρκαδικού, της ευδαίμονος Αρκαδίας, δηλαδή της μυθολογικής Αρκαδίας, μέχρι το σημερινό. Δεν τον διαφοροποιεί, όπως κανένας διανοούμενος σοβαρός ελληνιστής δεν τον διαφοροποιεί. Επιστήμονας δηλαδή. Είμαστε οι ιστορικοί του κληρονόμοι. Και αυτό ξέρουν αυτοί. Και εμείς δεν μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Με αυτή την έννοια, δίνουμε και εμείς τη μάχη και από αυτή τη σκοπιά. Γι' αυτό και τι γίνεται. Όχι με τη λογική του περιούσιου λαού, να προσέξουμε λιγάκι, αλλά με τη λογική που η ιστορική συγκυρία έφερε σε έναν λαό να βρίσκεται στον πιο ευλογημένο τόπο της γης. Με την έννοια ότι γεννήθηκε αυτός ο πολιτισμός εδώ. Και άρα οφείλουμε να τον προστατεύσουμε ή να φυλάμε τις πρωτοθερμοπύλες του. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Διαφορετικά, αποδεικνύουμε ότι απλά είμαστε μπάσταρδοι. Η κυρία. Παρόλο που διαμαρτύρονται δίπλα ότι προηγούνται, μία απλή ερώτηση. Τα λέτε πολύ ωραία, μαγικά. Όταν θα βγούμε όμως από εδώ έξω, θα αρχίσει πάλι η ουτοπία, να βλέπουμε την ουτοπία, έτσι, και την απεσιοδοξία γύρω. Γι' αυτό μία απλή ερώτηση. Απλούστατη θα έλεγα, γιατί όλοι αυτοί εκεί έξω να μας ακούσουν όταν ζητήσουμε διαγραφή του χρέους, εφόσον θα ξέρουν ότι και εμείς θα απαλλαγούμε και θα ξεκινήσει το ντόμινο, όπως είπατε, έτσι, το καταστροφικό ντόμινο όσον αφορά τα υπόλοιπα κράτη. Απλά, γιατί θα το κάνουν, μπορείτε να το στοιχειοθετήσετε αυτό? Ναι. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά? Τι ακριβώς μπορούν να μας κάνουν? Το πρώτο πράγμα, μπορούν να μας πολεμήσουν δημοσιονομικά ή οικονομικά. Αν δεν τους έχεις ανάγκη να δανειστείς, αν δεν έχεις ανάγκη να δανειστείς από αυτούς, δεν μπορούν να σου κάνουν απολύτως τίποτα. Γιατί ετούτος ο τόπος έχει δυνατότητα να ζήσει το λαό του. Αν υπάρχει μια χώρα στον τόπο όπου ο λαός να μην μπορεί να πεινάσει και να μην μπορεί να δυστυχήσει, είναι τούτος εδώ ο τόπος. Εάν τον αξιοποιήσουμε, αν μάθουμε να παράγουμε, γιατί οι δυνατότητες παραγωγικής εξέλιξης αυτού του τόπου είναι άπειρες. Και σας μιλάω επιστημονικά, ξεκάθαρα επιστημονικά. Από την αγροτική του παραγωγή μέχρι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που αφορούν τον ορεικτό και φυσικό πλούτο, είναι απεριόριστες ουσιαστικά για τα δικά μας δεδομένα σαν λαός. Άρα, αν δεν έχουμε ανάγκη να δανειστούμε από δάφτους, πώς θα μας κρατήσουν? Δεύτερον, ο άλλος τρόπος που συνήθως πολλοί φοβούνται είναι ο πόλεμος. Πόλεμος
δεν επιβάλλεται έτσι εύκολα απέναντι σε έναν λαό που είναι αποφασισμένος να πειραστεί την πατρίδα του. Δείτε τι κάνουν οι στρατιωτικές επεμβάσεις, ιδιαίτερα των τελευταίων δεκαετιών. Τι είναι? Πρώτα πηγαίνουν, εξαγοράζουν το πολιτικό καθεστώς μιας χώρας, διαιρούν το λαό, του τσακίζουν την εσωτερική κοινωνική και εθνική συνοχή και μετά επεμβαίνουν. Εάν λοιπόν εμείς κρατήσουμε τη δική μας ενότητα, έχουμε ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο που θέλουμε να το πάμε και είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τον τόπο μας, δεν θα τολμήσει κανένας να τα βάλει με τέτοιο λαό. Δείτε με ποιους τα βάζουν και πώς γίνεται η δουλειά. Σου δημιουργούν εμφύλια κατάσταση μέσα στη Συρία, τι κάνανε, στείλανε τους τζιχαδιστές να δημιουργήσουν μια τέτοια ιστορία. Βέβαια στη Συρία τους βγήκε λίγο σκούρο, με την έννοια ότι παρά το μεγάλο πρόβλημα με το καθεστώς Άσαντ που υπάρχει, που είναι αυτό που είναι το καθεστώς, ο Συριακός λαός κρατάει τη συνοχή του και την ενότητά του και έτσι δεν προχώρησε η εμφύλιο, ο εμφύλιος παραγωγός. Σε εμάς εδώ, στο βαθμό που έχουμε δημοκρατία και τη διαφυλάττουμε και την αναπτύσσουμε και στο έδαφος του συμφέροντος του λαού, αλλά και ταυτόχρονα ο λαός μας είναι έτοιμος. Αυτό λέγεται πρακτικά και στην ιστορία μας παλαϊκή άμυνα. Υπερασπίζω την πατρίδα μου με κάθε μέσο και τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Ξέρετε πώς θα κάνουμε, μόλις εφαρμόσουμε αυτές τις πολιτικές. Θα σου πούνε το εξής. Αφού γαυγίσουν, και μην τρελαθούμε, θα γαυγίσουν. Σαν τρελοί. Απειλές. Χιλιάδες. Και λοιπόν, όταν σε δουν ότι είσαι αποφασισμένος, έχεις σηκώσει ανάστημα πλέον και λες μολόν λάβε, θα κάνουμε πίσω. Θα σε αφήσουν ένα-δύο χρόνια μέχρι να χαρτογραφήσουν την πολιτική σου κατάσταση, τη νέα πολιτική σου κατάσταση και τότε θα ξαναγυρίσουν και θα αρχίσουν να ψάχνουν πού είναι η ρογμή. Πού είναι η ρογμή, ποιος εξαγοράζεται, ποιος έχει ιδιαίτερη φιλοδοξία υπέρμετρη να τον πλευρίσουμε, πώς θα κερδίσουμε τον άλλον. Αυτή τη δουλειά την ξέρουν δεκαετίες τώρα. Γιατί να χαραμιστούν σε μια με τοπική σύγκρουση που είναι πολύ πιθανό να τη χάσουν. Λοιπόν, θα πάνε από την πλαϊνή πόρτα. Λοιπόν, εκεί βέβαια το μπαλάκι είναι σε εμάς. Αν εμείς ξέρουμε να διαφυλάξουμε τους δημοκρατικούς μας θεσμούς που τα έχουμε ιδρύσει, να τους εξελίσσουμε όλο και περισσότερο, βάζοντας όλο και περισσότερο το λαό μέσα στη διαχείριση της καθημερινότητας, των καθημερινών προβλημάτων αλλά και των μεγάλων ζητημάτων, πόσους από εμάς θα εξαγοράσουν, πόσους από εμάς να βρουν εμπόσικους. Πάντα θα υπάρχουν άλλοι που θα καλύπτουν τα κενά. Και έτσι θα είναι μια συνεχής εξέλιξη υπέρ μας. Μπορούμε να το παλέψουμε, αυτό λέω. Θα είναι μια συνεχής μάχη. Δεν είναι όμως μια μάχη απελπισίας ή απόγνωσης. Είναι μια μάχη για να δημιουργήσουμε και δημιουργίας μιας νέας Ελλάδας. Δεν έχουμε καταρχήν άλλες πιθανότητες. Τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Και θα συμβούν εάν δεν είναι. Θα ξαναζήσουμε εθνικές τραγωδίες, προσφυγές, αίμα σε αυτόν τον τόπο. Αυτό πάμε να αποφύγουμε. Και τον αποφύγουμε σηκώνοντας ανάστημα και ενώνοντας ο λαός. Και δεν έχουμε να φοβηθούμε απολύτως τίποτα. Γιατί το κατάφερε η Γκάνα το 1993? Τι κάνανε στην Γκάνα? Η Γκάνα, ξέρετε ποια είναι? Μια χώρα στην Αφρική, η οποία είναι το 1,2 της Ελλάδας, της οικονομικής επιφάνειας της Ελλάδας. Το 1993 λοιπόν, από μια κυβέρνηση η οποία ήταν αστικοδημοκρατική, να το πούμε έτσι, λοιπόν, απαλλάχθηκε ολοκληρωτικά από τα χρέη της αποικιοκρατίας. Πώς? Ενώ μέχρι τότε την είχε βάλει το 1994 και πλήρωνε τα χρέη των Βρετανών αποικιοκρατών, παρά το γεγονός ότι είχε καταστήσει ανεξαρτησία της τυπικά, πλήρωνε τα χρέη των Βρετανών αποικιοκρατών. Σε κάποια στιγμή, Άισιχτήρ, βγήκε μια κυβέρνηση και λέει Άισιχτήρ. Άρχισε το κλαμπ των Παρισίων, που είναι το κλαμπ των ισχυρών δανειστών. Η Βρετανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία να ουρλιάζουν ενάντια στην Γκάνα. Ο λαός της Γκάνας σήκωσε ανάστημα και λέει: άμα θες, έλα να τα πάρεις, ρε κερατά. Και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τι κάνανε? Αφήσαν την κατάσταση να εξελιχθεί και σε 5 χρόνια ξαναγύρισαν πίσω ως Δαναοί και, όπως το λένε, φέροντας δώρα. Εμείς την ανάπτυξή σας θέλουμε. Γιατί να μας σας δώσουμε για αυτά τα χρήματα? Πάρτε για αυτή τη βοήθεια. Πάρτε για αυτά τα όπλα. Και έτσι ανακάλυψαν πρώτα τα κενά του νέου κυβερνητικού σχήματος που είχαν. Και το ξεχωράσανε. Αλλά αυτό
Το καταλαβαίνουμε. Έχει να κάνει με τις δομές δημοκρατίας, πολιτικής οργάνωσης μιας κοινωνίας. Αν μας είσαι τόσο χαζός να φτιάξεις ξανά μία από τα ίδια, να γιατί χρειαζόμαστε νέο σύνταγμα, ξεκινάμε νέο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην ξαναπέσουμε στα ίδια. Λοιπόν, Ισλανδία, τι έκανε, 320.000 ψυχές σε ένα νησί στο Βόρειο Αρκτικό. Ούτε ένα στρατιώτη δεν έχει, ούτε ένα πολεμικό πλοίο, τίποτα, ούτε καν λιμενικό δεν έχει. Αυτή η χώρα αποφάσισε και διέγραψε 13 φορές το ΑΕΠ της εχρέη. Πάθανε κολούμπρα οι Βρετανοί, οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί. Τρελαθήκανε. Ο Γκόρντον Μπράουν έβγαινε και ούρλιαζε στη διεθνή τηλεόραση λέγοντας «Έχει τελειώσει αυτό το κράτος. Αυτό το κράτος δεν υφίσταται. Έχει τελειώσει». Φανταστείτε τώρα, η Βρετανία απέναντι στην Ισλανδία 320.000 κάτοικοι, οι οποίοι τι πόρους έχουν. Αλληλεία, έτσι, τουρισμό, λόγω της Αρκτικής, έτσι, και 3-4 μεγάλες επιχειρήσεις που είχαν φτιάξει εκεί εργοστάσια τήξης μετάλλων λόγω της φτηνής, δωρεάν, ενέργειας λόγω γεωθερμίας. Αυτό μόνο. Οι οποίες 4 μεγάλες βιομηχανικές επιχειρήσεις αυτές κλείσαν αυτόματα. Διότι με το που βγήκε ο Γκόρντον Μπράουν και λέει «Δεν υφίσταται η Ισλανδία» το 2009, έχασε κάθε δυνατότητα οι επιχειρήσεις αυτές διεξαγωγής εμπορίου με το εξωτερικό. Τελειώσανε επί τόπου. Κι όμως ο Ισλανδικός λαός θυμήθηκε την καταγωγή των Vikings που είχε, έστω και αν πώς το λένε, το θεωρούσαν το πιο φιλήσυχο λαό της Ευρώπης, δεν έκανε απεργίες, διαδηλώσεις, ποτέ. Η τελευταία απεργία που είχε κάνει το 1948 είχε κάνει και την είχε κάνει Σαββατοκύριακο για να μην εμποδίσει τους υπόλοιπους να δουλεύουν. Δηλαδή τέτοια πράγματα. Και τη βγήκανε μπροστά στο κοινοβούλιο, ανέδεψαν 3 κυβερνήσεις, δίκασαν τους τραπεζίτες, φέραν τους πολιτικούς και τους δικάσαν ανάμεσα τους και τους πρωθυπουργούς που είχαν εκείνη την εποχή και επιβάλλαν το να μην πληρώσουν. Η Βρετανία είδα και από είδε, φώναζε, ούλιαζε, χτυπιόταν, τελικά την πήγε στο Διεθνές Δικαστήριο των EFTA, δηλαδή της Ελεύθερης Ζώνης Εμπορίου των Βορείων Χωρών που ανήκει η Ισλανδία. Και τι βγήκε και είπε το Διεθνές Δικαστήριο, τον Ιανουάριο του 2013. Τι πήγαν και είπαν εκεί οι Ολλανδοί και οι Βρετανοί. Λέει, αφού αποζημίωσε τους δικούς της καταθέτες, γιατί δεν αποζημιώνει και εμάς. Τους δικούς μας δηλαδή καταθέτες. Στις δικές της τράπεζες τους άφησε και τις χρεοκόπησε. Δεν τις πλήρωσαν καθόλου. Τις χρεοκόπησαν όλες. Λοιπόν, και είπε το εξής δικαστήριο, το εξής απλό. Λέει, από τη στιγμή που η χώρα έχει τεθεί κινδύνο λόγω της παγκόσμιας κρίσης και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την παγκόσμια κρίση χωρίς να θέσει σε κίνδυνο το λαό και την επικράτειά της, τότε ακόμη και αν είχε συμβατική υποχρέωση απέναντί σας να σας αποζημιώσει, καλά κάνει και δεν σας αποζημιώνει. Γιατί προέχει το καλό της χώρας και του λαού. Αυτό είναι οι διεθνείς συνθήκες, οι διεθνείς συμβάσεις. Να γιατί δεν μπορούμε να φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Σας δίνει ιστορία. Αρκεί τι. Να πάρει την απόφαση η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να το κάνει μια μειοψηφία αυτή, ούτε κάποιος στο όνομα του λαού. Ο ίδιος ο λαός μπορεί να το κάνει μόνο αυτό. Και γιατί αυτοί το κατορθώσανε και το κάνουν. Και μην μου πει κανείς ότι δεν έχει στρατηγική σημασία η Ισλανδία, γιατί δεν ξέρει τίποτα και τον αρκτικό κύκλο. Ο αρκτικός κύκλος σήμερα είναι από τα πιο γεωστρατηγικά σημαντικά σημεία στον πλανήτη, ειδικά για τις υπερδυνάμεις. Όποιος ελέγχει την Ισλανδία είναι το κλειδί για τον αρκτικό κύκλο. Εξού και το ότι οι Αμερικανοί την έχουν από το 49 μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ισλανδία, παρά το γεγονός ότι η Ισλανδία δεν έχει στρατό, δεν έχει τίποτα, την έχουν για να έχουν πρόσβαση στην Αρκτική. Και όταν πήγαν οι Ισλανδοί να ζητήσουν βοήθεια από τους Αμερικανούς, οι Αμερικανοί είχαν κλειστές τις πόρτες, υπακούοντας στη συμφωνία που είχαν κάνει, στη συμμαχία που έχουμε με τους Βρετανούς. Και τα καταφέρανε, παραδείγματος, δηλαδή 320.000 κάτοικοι. Και μεσολομούς. Είχαμε και την κυρία Δαμανάκη, αυτή την περίφημη κυρία, η οποία οργάνωσε ολόκληρη εκστρατεία να εφαρμόσει εμπορικό αποκλεισμό στην Ισλανδία, στην Αλία, για να τους στερήσει δηλαδή τη μοναδική πηγή, ζωτική πηγή που είχαν σαν λαός, ώστε να ξαναγκαστούν να πληρώσουν τους τραπεζίτες. Αυτή η κυρία
πρέπει να τσαφιρεθεί η ελληνική ηθαγένεια και να γίνει persona non grata, να μην ξαναπατήσει εδώ μέσα. Να μην ξαναπατήσει σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη χώρα. Είναι δηλαδή τουλάχιστον προσβολή για να υπάρχουν αυτοί. Εδώ Πολυτεχνείο. Ναι, ναι, το εδώ Πολυτεχνείο, εδώ τσέπι μου. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί να μην μπορώ να το καταφέρω. Ο κύριος δίπλα στην κυρία που ήθελε να μιλήσει. Που είχατε κάνει για τη συσσόρευση κεφαλαίου και πώς το κεφάλαιο βρίσκει τρόπους και μάλιστα αυτή την εποχή που στέκονται εμπόδια τα σύνορα των κρατών κτλ. Επίσης μου άρεσε πολύ η εικόνα να κλείσουμε τις τηλεοράσεις και να μυρίσουμε τον καπνό από την Ουκρανία και αυτό το παιχνίδι που παίζεται, ας πούμε, το γεωπολιτικό. Δεν μπορώ να καταλάβω, η αντίφαση είναι η εξής όπως την βλέπω στο μυαλό μου. Μέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο που του περιγράφεται πάρα πολύ σωστά και παραστατικά, σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπου το κεφάλαιο, ας πούμε, δεν είναι αμήλικτο και δεν αφήνει τίποτα μπροστά του έτσι ώστε να εξελιχθεί, έστω και μια χώρα να έχει αυτούς τους όρους δημοκρατίας, πώς μπορεί να ελπίζει ο λαός της ότι θα καλυτερεύσουν οι συνθήκες ζωής και επιβίωσης του λαού. Αυτή είναι η αντίφαση στην ομιλία όπως την αντιλήφθηκα. Ναι. Δεν είναι πραγματική αντίφαση, γιατί δεν ξέρετε από τι παράγεται το σημερινό κεφάλαιο και το κέρδος. Παραδοσιακά, το κεφάλαιο κέρδιζε από πού? Από τις επιχειρήσεις του. Έκανε μια επιχείρηση και έπαιρνε επιχειρηματικά κέρδη. Αυτή ήταν η βασική απόδοση κεφαλαίου. Σωστά. Σήμερα δεν ισχύει αυτό. Οι μεγάλες περιουσίες διαμορφώνονται από τόκους και προσδοκίες τόκων στα χρηματιστήρια και στις χρηματιστικές αγορές. Δηλαδή είναι εικονικό κεφάλαιο. Δεν είναι επιχειρηματικό κεφάλαιο. Φούσκα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Για να μπορέσω εγώ να προσποριστώ τόκους και οι προσδοκίες τόκων, δηλαδή παίζοντας τις αγορές παραγόγων και τίτλων που υπάρχουν και είναι τεράστιες στην παγκόσμια αγορά, θα πρέπει κάποιος να μου τα πληρώσει αυτά. Αυτός που θα μου τα πληρώσει είναι αυτός που έχει δανειστεί από μένα. Είτε είναι νοικοκυριό, επιχείρηση, κράτος. Εάν δεν με έχει ανάγκη εμένα να το δανείζω και να το ξαναδανείζω για να εισπράττω εγώ συνέχεια στο διενεκές αυξημένο επιτόκιο. Εγώ τι μπορώ να το κάνω, απολύτως τίποτα. Τα κράτη και οι λαοί δεν έχουν ανάγκη τους δανειστές. Αυτό που έχουν ανάγκη είναι τη δουλειά τους. Εάν δώσεις δουλειά σε όλους μας εδώ, εάν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε όλοι και να ελέγξουμε τους όρους και το παραγόμενο προϊόν ή υπηρεσία που έχουμε, δεν έχουμε ανάγκη ούτε από δανεισμό ούτε από τίποτα. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, αριθμητικό. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, για να αποκαταστήσει τη ζημιά σε υποδομές και παραγωγικό εξοπλισμό, χρειάζεται 48 δισεκατομμύρια μέσα στον πρώτο χρόνο. Ανάκαμψης πρέπει να δοθούν 48 δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Οι επενδύσεις που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα είναι 22 δισεκατομμύρια μεταβίας. Μεταβίας. Εάν τα 48 δισεκατομμύρια τα κόψουμε εμείς, με εθνικό νομίζω. Γιατί για να τα βρούμε με διαφορετικό τρόπο είναι να πάμε να δανειστούμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ειδικά μέσα στο ευρώ. Πρέπει να πάμε να δανειστούμε. Που σημαίνει προς τα χρέη, ιστορίες, υποθήκες και τα λεστά. Εάν τα κόψουμε εμείς αυτά τα λεστά, με εθνικό κρατικό νόμισμα, και τα δώσουμε τα μισά, όχι, τα 12,5 περίπου δισεκατομμύρια, τα δώσουμε σε ένα πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων, που πρέπει να γίνει ταχύρυθμα, δηλαδή να αναπτυχθεί η σιδηροδρομική υποδομή της χώρας, σε επίπεδα 21ου αιώνα. Δηλαδή, μέχρι το τελευταίο χωριό στην Ελλάδα θα πρέπει να πηγαίνει σιδηρόδρομος, τοπικός και εθνικό δίκτυο. Να γίνει ένα λαϊκό μέσο ταχύτατης μεταφοράς που μπορεί να σηκώσει τον κύριο μεταφορικό όγκο στην υπηρετική Ελλάδα. Αυτό, για παράδειγμα, για να γίνει μέσα στην επόμενη πενταετία, με ταχύρυθμους ρυθμούς, θέλει 1.200.000 εργατικά χέρια. Ταυτόχρονα, για να φτιάξουμε ένα πραγματικό κτηματολογικό αυτό το πράγμα, με το οποίο βυσοδόμησαν ολόκληρη τη χώρα και τελικά παρήγαγαν τέρατα, ένα πραγματικό κτηματολόγιο που να χαρτογραφείται πραγματικά η χώρα και να μπορέσει να γίνει χωροταξικό σχεδιασμό κτλ., χρειαζόμαστε όλους τους μηχανικούς
που παρήγαγαν τα πολυτεχνία μας την τελευταία δεκαετία. Για να το κάνουμε μέσα σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, δηλαδή γρήγορα, όχι με τους ρυθμούς. Αυτές είναι οι επενδύσεις οι δημόσιες. Σωστά. Με βάση τα δεδομένα του τρισάθλιου κράτους που είχαμε πριν την κρίση, αυτά τα λεφτά σαν δημόσιες επενδύσεις παράγουν 500.000 θέσεις εργασίας. Όχι δημοσίων υπαλλήλων, θέσεις εργασίας στην οικονομία. Εάν τα υπόλοιπα από τα 22, από τα 12,5, τα υπόλοιπα από τα 48, τα δώσουμε στο λαϊκό εισόδημα απευθείας. Δηλαδή αυξήσουμε τη σύνταξη εκεί που πρέπει να την αυξήσουμε και τους μισθούς εκεί που πρέπει να τους αυξήσουμε, εσύ το λαϊκό εισόδημα. Θα πρέπει να το αυξήσουμε. Αυτό τι θα σημαίνει. Αυτόματα θα μετατραπεί σε τζίρο για τον ελεύθερο επαγγελματία και τον μικρομεσαίο. Υπάρχει δυνατότητα να πάει να αγοράσει ο άλλος, να καλύψει τις ανάγκες του. Εάν ταυτόχρονα στο μικρομεσαίο και στον ελεύθερο επαγγελματία του διώξει, του σβήσει τα χρέη που έχουν στις τράπεζες, ο ΑΕΕ και τα ρέστα, στις 300.000 με 330.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ατομικές που έχει η χώρα αυτή τη στιγμή και σφαδάζουν, πεθαίνουν, βρίσκονται στο όριο ή μάλλον έχουν περβεί το όριο, έχουν τη δυνατότητα να παράξουν μία θέση εργασίας κατά επιχείρηση. Μία, κατά μέσον όρο. Μία. Αυτό σημαίνει 300.000 θέσεις εργασίας στον πρώτο χρόνο. Συν τις 500.000 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, 800.000 θέσεις εργασίας. Μόνο με χρηματοδότηση από το δικό σου λεφτά, που επειδή τα κόβεις εσύ, δεν είναι δανεικά. Δεν παράγουν χρέος, ούτε για αυτόν που τα παίρνει, στην οικονομία δηλαδή, ούτε για το κράτος. Πώς θα σε ελέγξουν? Ούτε πληθωρισμό. Γιατί παράγουν θέσεις εργασίας, παράγουν εισόδημα, παράγουν επενδύσεις. Δεν παράγεται πληθωρισμός. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες, από τον πρώτο χρόνο με τέτοιο τρόπο μπορούμε να κόψουμε στο μισό την υπάρχουσα ανεργία. Στο μισό. Χωρίς να τους έχουμε ανάγκη. Ούτε καν ξένες επενδύσεις να μην έχουμε ανάγκη. Όχι πως απορρίπτουμε συνολικά τις ξένες επενδύσεις. Απορρίπτουμε τις ξένες επενδύσεις απεικιοκρατικού χαρακτήρα. Που έρχεται ο άλλος εδώ και λέει το δικό μου και το δικό σου πάλι δικό μου. Όχι. Ξένες επενδύσεις που μας προσφέρουν σε προσθέμενη αξία. Θέσεις εργασίας, τεχνολογία κτλ. Το συζητάμε. Και μάλιστα με συγκεκριμένους συμβατικούς όρους, ώστε να μας μείνει και το εργοστάσιο και η τεχνολογία και όλα τα υπόλοιπα. Όχι μπάτε σκύλια, λέστε. Λοιπόν, λέω, χωρίς να υπολογίζουμε όλα αυτά, τι δυνατότητες υπάρχουν, τι θα μας κάνει το κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό, το οποίο στηρίζεται στη δυνατότητα να σε δανείζει για να τραβάει λεφτά, δεν θα μπορεί να σου κάνει απολύτως τίποτα. Δεν το έχει ανάγκη. Όταν η Αργεντινή εφάρμοσε μια παρόμοια πολιτική, δεν είναι ακριβώς το ίδιο, με τη διαγραφή του 70% του χρέους το 2004-2005 από τον Κίχνερ, τον πρόεδρο Κίχνερ, ο οποίος άλλη επιδημία καρκίνου. Όλοι οι Λατινοαμερικάνοι ηγέτες και όλοι πεθαίνουν μαζικά από καρκίνο. Επιδημία, σαν το δάκο ένα πράγμα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, όταν το έκανε αυτό πράγμα, τι έδωσε? Έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσει να παράγει η αργεντινική οικονομία, η οποία είναι εξαιρετικά παραγωγική, και από τα ελλείμματα που της είχε συσσωρεύσει η πολιτική του Δέλτα Νιτάφ, να έχει παραγωγικό πλεόνασμα και στο εξωτερικό εμπόριο. Τι τακτική ακολουθούν οι παγκόσμιες αγορές απέναντι στην Αργεντινή? Την πιέζουν σαν τρελή να την εξαναγκάσουν να βγει στις διεθνείς αγορές να δανειστεί. Με ποιο τρόπο? Προσπαθούν να κάνουν υποτιμητική κερδοσκοπία στο νόμισμά της, να το υποτιμούν, να το πιέζουν δηλαδή να υποτιμιέται, έτσι ώστε να εξαναγκάζουν την κεντρική κυβέρνηση να σπαταλάει συντάλλαγμα, αγοράζοντας το εθνικό νόμισμα από τις διεθνείς αγορές, για να σταματάει την υποτίμησή του. Το συνάλλαγμα εξαντλείται, σε κάποια στιγμή θα εξαντληθεί τελείως και θα αναγκάσει την τράπεζα να βγει στη διεθνή αγορά, να δανειστεί για να έχει συνάλλαγμα. Και τότε την περιμένουν στη γωνία. Με εμάς τώρα, αυτό δεν είναι απαραίτητο να συμβεί. Πρώτον, γιατί το δικό μας εθνικό νόμισμα, το καινούριο, είναι τελείως καινούριο. Δεν υπάρχει στις αγορές. Και μέχρι να σταθεροποιηθεί η οικονομία μας, δεν έχουμε κανένα λόγο να το πουλάμε στις διεθνείς αγορές. Και έτσι, μπορούμε μαζί με μια άλλη πολιτική
προβλέπει διακρατικού τύπου συμφωνίες, ειδικά για τις ανταλλαστικές αγορές της ελληνικής οικονομίας, να μην χρειαζόμαστε συναλλαγματικά αποθέματα. Τουλάχιστον όχι μεγαλύτερα από αυτά που υπάρχουν ήδη ή που μπορούν να αναπληρωθούν από το τουριστικό συνάλλαγμα στην ελληνική οικονομία. Και έτσι να μην δεχτούμε πιέσεις. Αυτή την πολιτική ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες. Γι' αυτό και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν πολύ χαμηλό επίπεδο νομισματικού χρυσού και συναλλάγματος. Η Νορβηγία, που λέγαμε προηγουμένως, έχει 147 κιλά νομισματικού χρυσού. Όταν εμείς, θεωρητικά βεβαίως, σύμφωνα με τον κύριο Προγόπουλο, έχουμε 147 τόνους νομισματικού χρυσού. Με την πολιτική προστατευμένου νομίσματος που ακολουθούν και την υποστήριξη με την παραγωγή, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Θέλω αυτά, είναι, αυτά τι υποδηλώνουν. Μια οικονομία που βασίζεται στη δουλειά, στη ζωντανή εργασία, που οικοδομείται στη βάση παραγωγικότητας εργασίας με φυσικούς όρους, δεν έχει ανάγκη τις λεγόμενες κεφαλαγορές. Και εφόσον δεν τις έχει ανάγκη, δεν μπορεί να τις κάνει και τίποτα. Έτσι λύνεται, αν εν πωλής, λύνεται αυτό που φαίνεται αντίφαση. Ο κύριος πάνω, με το λευκό το πλουζάρι. Καλησπέρα. Θέλω να αναφερθώ σε δύο τομείς. Ο ένας είναι για το οικόπεδο που είχαμε πει προλίγους. Λοιπόν, θα επισημάνω τρία σημεία και όλα αυτά που λέμε περί οικονομίας νομίζω ότι θα σας καλύψω πλήρως. Έχουμε το Όσμο. Είναι η περιοχή Ημείων και Λίμνου. 60.000 το γραμμάριο. Το δεύτερο λέγεται Μεθάνιο. Είναι πίσω από τη Γάβρο, από την Κρήτη. Εκεί που ενώνουν οι πλάκες Αφρικής με Ευρώπη. Το χρυσό και το κόκκινο υδράργυρο και αυτά δεν τα συζητώ. Το τέταρτο είναι η ηλικία μας η ηλιοφάνεια που έχουμε. Όσον αφορά δηλαδή για το οικόπεδο που έχουμε και αυτό όμως, δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, υπάρχει μια σύμβαση που λέγεται Κούπερ και υπογράφηκε το 40. Όχι, όχι, το 33. Το 33. Έλεγε το 10. Έχω την εντύπωση ότι ανανιώθηκε για άλλα 25 χρόνια. Γιατί δεν την προσβάλλανε, δεν είναι. Όχι, όχι. Έχει υποκατασταθεί από άλλες συμβάσεις ήδη από την δεκαετία του 50. Περίπου το ίδιο. Οπότε έχουμε πολύ γολγοθά μπροστά μας. Η δεύτερη τοποθέτησή μου. Μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο της επιστροφής του Οδυσσέα. Όταν επέστρεψε ο Οδυσσέας με τους συνεργάτες του, εκτέλεσε 4. Τον Αντίνο, τον Ευρύμαχο, τον Αμφίνομο και τον Αγγέλα. Μήπως πρέπει να κάνουμε αυτό. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Να ερμηνεύσω, μόνο εξηγήστε... να ερμηνεύσω τι σημαίνει. Έτσι. Ο Αντίνος είναι η παραπληροφόρηση. Ο Ευρύμαχος είναι αυτός που στήριζε την παραπληροφόρηση. Ο Αμφίνομος ήταν η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, αυτές δηλαδή που υπογράφει ο Καρόλος Παπούλιας. Και ο τέταρτος ήταν ο Αγγέλος, αυτός που άγεται τα πλήθη. Η ζημιά δηλαδή γίνεται από τον πρώτο και από τον τέταρτο τώρα, άμεσα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να εφαρμόσουμε την επιστροφή του Οδυσσέα. Γιατί με τη μεταφορική έννοια του, οι μνηστήρες ήταν οι βουλευτές και η Πινελόπη η Ελλάδα. Αυτά κύριε Ζητή. Αυτό με μια λέξη σημαίνει δημοκρατία. Πραγματική δημοκρατία, έτσι, και όχι αυτά που μας μάθανε να λέμε δημοκρατία. Λίγο πιο δυνατά, λίγο. Το ουράνιο που έχουμε είναι στοιχεία δικά μας, του ΕΚΜΕ. Έχουμε 48 εκατομμύρια τόνους ουρανίου προς 20 δις δολάρια ο τόνος. Δηλαδή, 960 τετράκια εκατομμύρια δολάρια. Λοιπόν, γιατί συζητάμε. Γιατί, για ποια λεφτά συζητάμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα με ένα, ας πούμε, μια κυβέρνηση ενωτική, να κόψουμε τη χρυσή δραχμή και να τελειώνει εδώ η ιστορία. Απλά συζητάμε για να μας τα πάρουν. Ναι. Γίνονται αυτοί, αυτό που κάνουν είναι αυτό. Ευχαριστώ. Λοιπόν, μία ερώτηση ακόμα μόνο γιατί η ώρα έχει περάσει και ήταν ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος.
Και βέβαια πρέπει ο λαός από τις 26 του μηνός να βγει στους δρόμους. Αλλά πρέπει, εδώ θα ήθελα να πω το εξής, ένας κίνδυνος που υπάρχει. Πρέπει ο λαός να είναι συνειδητός επάνω σε αυτό και τι ζητάει δηλαδή. Γιατί υπάρχει περίπτωση η δεξιά, όχι υπάρχει περίπτωση, θα το κάνει σίγουρα ας πούμε, θα βγαίνει με απεργίες κατσαρόλες. Ειδικά σε μια διάδοχη κατάσταση με το ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια θα βγαίνει με απεργίες κατσαρόλες. Εκεί πρέπει να προσέξει ο λαός να μην να έχουμε κάτι, δηλαδή αυτό που είπατε να πάει συντεταγμένα. Να ξέρει τι ζητάει και να κάνει, να ξέρει ακριβώς τι ζητάει. Να αποφύγει αυτό το όχλο, αυτό το πράγμα που θα το επιχειρήσει το σύστημα. Είναι σίγουρο. Απλά να ξέρουμε κάτι, ότι καταρχήν στις 26 δεν θα έχουμε αριστερή κυβέρνηση, οπότε δεν θα υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Έτσι. Θα ναι. Θα σε, όχι, ανεξάρτητα. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Κατάλαβα. Δεν πρόκειται να τις δούμε για... Ακούστε με, δεν θα τις δούμε, διότι δεν υπάρχει κόσμος που να τους ακολουθεί. Υπάρχει ένα κομμάτι λαμόγιων. Ακούστε, υπάρχει η κατηγορία... Υπάρχει η κατηγορία του Αλτσχάιμερ. Αυτή δεν θα κινηθεί. Υπάρχει και η κατηγορία των λαμόγιων. Αυτή μόλις δει να καταραίει το κόμμα εξουσίας το οποίο υποστηρίζει, θα την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια και πολύ φοβάμαι ότι θα βρει καταφύγιο στο ΣΥΡΙΖΑ για αυτή. Όπως και το άλλο κόμματος. Αυτό πολύ φοβάμαι. Δηλαδή, εγώ περισσότερο φοβάμαι το ότι ο μηχανισμός των λαμόγιων στη διάλυση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας βρήκε καταφύγιο στο ΣΥΡΙΖΑ, παρά τις πιθανές, πώς το λένε, κινητοποίησεις κατσαρόλας που έχουμε δει, ας πούμε, στη Λατινική Αμερική σε ανάλογες περιπτώσεις. Εγώ περισσότερο... Ναι, περισσότερο αυτό φοβάμαι. Ναι, εγώ περισσότερο φοβάμαι αυτούς που θα κυβερνήσουν αλλάζοντας πανοφόροι. Όχι, λέω απλά τι φοβάμαι περισσότερο. Με το λαό έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Εγώ τον είδα να δρά. Θα σας πω κάτι. Το ξέρω, ναι. Αλλά τον είδα να δρά στις πλατείες. Κατά εκατοντάδες χιλιάδες. Που κατέφτηκε αυθόρμητα. Κανένας δεν τον παρέσυρε. Κανένας δεν τον οδήγησε σε προβοκάτσιες. Παρά από το γεγονός ότι επιχειρήθηκε πολλές φορές. Όποιος ήταν κάτω στις πλατείες ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Τη λειτουργήσαν κομματικοί μηχανισμοί να τον παρασύρουν, να τον οδηγήσουν σε διάφορες καταστάσεις. Άντεξε, είχε δηλαδή τη σοφία να τα απεξέλθει παρά το γεγονός ότι δεν είχε ξεκάθαρο πολιτικό σχέδιο μπροστά του. Δηλαδή, τη ζητούσε. Απλά κατέβαινε με όρους διαμαρτυρίας. Δεν παρασύρθηκε σε καταστάσεις λαϊλασίας, καταστροφών και όλα αυτά τα πράγματα που προσπάθησαν κάποιοι να τον εξορθήσουν. Γι' αυτό και εγώ πιστεύω πολύ σε αυτόν τον λαό. Τους μηχανισμούς φοβάμαι. Αυτό που φοβάμαι. Ακριβώς. Υπάρχει ο φόβος που πρέπει να είμαστε να το ευρεθούμε.